Εδώ είμαστε. Εδώ τι γίνεται, αγάπη? Κοίτα, επιβιώνω. Ωραία. Η αγάπη Βασίλης Καράς Γαβριλίδου σήμερα. Μια πολύ ωραία φωνή. Στα αριτζιανά της πόλης. Η αρρώστια με έχει καταβάλει. Εντάξει, αντέχεις ακόμα. Αναγκαστικά. Βρήκες το κουράγιο. Ναι. Με τη δύναμη της ψυχής και έφτασες στα στούντιο του Λίμπερο. Αν με ακούει κανείς πρώτη φορά, δεν είναι αυτή η κανονική μου φωνή. Πες το, δεν είναι. Εντάξει. Εντάξει, τόσο χάλι. Αλλά εντάξει, εδώ είμαστε. Και θα είμαστε μέχρι και τις 2. Μέχρι και τις 2 πάω 24. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Ναι. Προέκυψαν και πράγματα. Από και πολλά να πούμε έχουμε και συνεντεύξεις έχουμε. Και το Σταύρο θα ακούσουμε από την έκθεση. Μας στείλαμε να ελέγξει τι γίνεται με την Sport Expo. Σωστά. Ναι, θα είμαστε εκεί μέχρι και το Σάββατο. Όλες τις ημέρες. Μέχρι τις 8 το απόγευμα εκεί. Νομίζω σε αυτό το διάστημα μέχρι και το Σάββατο όλοι θα περάσουμε από εκεί. Θα το βρείτε το περίπτερο του Λίμπερο. Ναι, όποιοι θα είστε στην έκθεση να περάσετε από εκεί. Εκεί θα είμαστε. Θα τα πούμε και από κοντά. Έλατε να πούμε μια καλησπέρα. Όλα αυτά στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέχρι και το Σάββατο, αγαπή. Ναι. Σάββατο. Ωραία. Λοιπόν, άλλη μια μέρα πιο κοντά στο παιχνίδι της Κυριακής. Ωραία το είπες, Στέργιο. Κάνουμε αντίστροφη μέτρηση. Αντίστροφα, εντάξει. Τι άλλο έχεις να περιμένεις, αγάπη? Γενικά. Γενικά, ειδικά. Γενικά δεν ξέρω, φαντάζομαι μπορεί να περιμένεις και άλλα πράγματα στη ζωή σου, αλλά ειδικά νομίζω περιμένουμε το μάτς της Κυριακής. Εντάξει, κοίτα, έτσι όπως πάει η εβδομάδα, επειδή έχει πράγματα, περνάει και γρήγορα, οπότε εντάξει, θα έρθει η Κυριακή, Στέργιο. Δύσκολη μέρα θα είναι, γενικά, για εμάς, αλλά μακάρι να πάνε όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε. Και ραντεβού 10 η ώρα το βράδυ στα Τέμπη. Πρώτο ραντεβού. 10 στα Τέμπη. Μετά νομίζω. 11.30 στα Μάλγαρα. Ναι, 12.30 στα δικαστήρια. Θα έχει γενικά μέλλον. 1.30 στην Αριστοτέλους. 2.30 στο Λευκό Πύργο. Κάπως έτσι θα πάει το έργο. Έχει ξανανοίξει πάλι κουβέντα. Φεύγουμε λίγο το μάτς με τη Λάρισα. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια για τον τελικό του κυπέλου. Ναι. Βλέπω μια τάση να μας περάσουν σιγά σιγά ότι παιδιά να έκτασουν μυαλό σου ότι μπορεί να γίνει και χωρίς κόσμο τελικώς. Κοίτα, επειδή και εγώ το ακούω από το πρωί και από χθες μάλλον, νομίζω ότι φτάσει καταρχάς αυτό το θέμα να θα το συζητάμε μέχρι και να τελειώσουν οι επαναληπτικοί, 25 του μήνα. Ναι. Εκείνο το διάστημα θα το συζητάμε καθημερινά νομίζω. Θα ακουστούν όλα πάλι από την αρχή, όλα τα σενάρια. Αλλά είναι αλήθεια ότι βλέπεις ότι κάθε μέρα, άντε μέρα παραμέρα, γίνεται κάτι εξαγωνιστικό. Είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα τελευταία. Δηλαδή δεν είναι ότι η κατάσταση είναι ήρεμη. Και ξεκινάει να βγαίνει το ενδεχόμενο. Ναι, όχι, στο περνάνε σιγά σιγά. Μα δεν είναι ότι το περνάνε, ρε παιδί μου. Αυτό σου λέω. Δεν είναι τόσο παράξενο για μένα τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Γιατί δεν είναι καλή κατάσταση στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ, αγάπη, έχω τη άποψη να βρούνε τρόπο. Να κάνω το τελικό. Βλέπεις τώρα ότι κάθε χρόνο γίνονται το ίδιο πράγμα. Βλέπεις να υπάρχει η διάθεση φέτος να γίνει κάτι διαφορετικό και προεκλογικά κιόλας. Προσωπικά δεν με απασχολεί. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Να βρουν τρόπο. Και αν δεν βρουν τρόπο και θέλουν να γίνουν τελικός χωρίς κόσμο, okay, αν πάρθει αυτή η απόφαση από την κυβέρνηση, δεν μπορούν οι ομάδες να κάνουν και πολλά, έχω την εντύπωση. Κοίτα, χθες. Αλλά αν γίνει αυτό, ναι. Να μην γίνει τελικός στο ΆΚΑ, δεν κατάλαβα. Γιατί να γίνω τελικός χωρίς κόσμο στην έδρα της ΑΕΚ? Χθες ο Βασιλιάδης έχει πει στη συνέντευξη του στο Sport FM, γιατί από εκεί ξεκίνησε να πει ξανά η κουβέντα, ότι αναφορικά με τον τελικό, ποια γιορτή είπε, πόντος, εντάξει τώρα. Γιορτή του ποδοσφαίρου, καμία γιορτή του ποδοσφαίρου πλέον, τα τελευταία χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια μάλλον. Και λέει ότι υπάρχει πλέον στο μυαλό όλων μας το ενδεχόμενο του να πάρουμε αποφάσεις σκληρές. Και από χθες έχει ξεκινήσει να ακούγεται, να συζητιέται, να γράφεται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει τελικός χωρίς κόσμο. Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει τελικός με γυναικόπαιδα. Ναι. Κοίταξε δες. Το ξαναλέω. Νομίζω αυτά είναι τα. Εάν γίνει τελικός χωρίς κόσμο ή με γυναικόπαιδα, δεν πρέπει να γίνει στο ΆΚΑ. Τα γυναικόπαιδα στέργιο θα είναι, πιστεύεις, τριαντάριδες που. Δεν με νοιάζει, αγάπη. Εμένα με νοιάζει ότι αν γίνει χωρίς κόσμο ή χωρίς οπαδούς. Δεν υπάρχει αυτό να γίνει αλλού. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Δεν ξέρω. Εγώ θα περιμένω από τον ΠΑΟΚ να ασκήσει ό,τι πίεση έχει για να μην γίνει τελικό στο ΆΚΑ. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει στο ΆΚΑ χωρίς κόσμο.
να γίνει χωρίς κόσμο στο ILFC Arena. Να γίνει χωρίς κόσμο στο Παγκρίτιο. Να γίνει χωρίς κόσμο στο Καφτατζόγλιο. Να γίνει στα πηγάδια χωρίς κόσμο. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να γίνει στο ΆΚΑ. Που μας το έχουν περάσει εδώ και χρόνια από το ασφαλέστερο γήπεδο. Μα είναι αυτό που λέγαμε για την προηγούμενη εβδομάδα. Άντε και γίνει τελικός με κόσμο κανονικά όλα καλά. Ναι. Γιατί πρέπει κάθε χρόνο ο κόσμος του ΠΑΟΚ να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Καταρχάς σκέψω τα έξοδα. Μία εκδρομή αυτή μπορεί να βγει. Ναι, πάρα από τη στιγμή όμως που λέμε ότι υπάρχει το σενάριο να γίνει χωρίς κόσμο, άρα δεν υπάρχουν στη μέση τα έξοδα, τα έσοδα κτλ. Άρα χρειαζόμαστε. Τι χρειαζόμαστε για ένα τελικό χωρίς κόσμο? Ένα γήπεδο που να έχει έναν καλό αγωνιστικό χώρο. Θεωρητικά ναι. Ωραία. Κάτι άλλο. Άρα δεν υπάρχει λόγος να γίνει στο ΆΚΑ. Και καλό θα είναι και ο Υφυπουργός και γενικότερα όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και δείχνουν να το αγαπάνε και νοιάζονται κτλ. Να ασχοληθούν λίγο περισσότερο με την υπόθεση του Τζίλου. Εγώ λέω ότι αυτό γεννάει τη βία. Και όχι να χρησιμοποιούμε ο Υφυπουργός εκφράσεις ελαφρά την καρδία και στρατή των ομάδων κτλ. Ναι. Ωραία, στρατή των ομάδων, οκ. Okay. Εσύ τι κάνεις από την πλευρά σου, σαν υφυπουργός και σαν κυβέρνηση, για να βρείτε τους ηθικούς αυτούργους της δολοφονικής επίθεσης στο Τζίλο? Οκ, okay, βγήκε λέει διεθνές ένταλμα σε Ρωσία και Γερμανία για το ΔΜ. Ναι, και αυτό βέβαια. Πάρτε αυγό και κούρευτο. Κάθε μέρα σου βγαίνει κάτι διαφορετικό. Ναι. Γιατί δεν κινείσαι για τους ηθικούς αυτούργους? Η αστυνομία την έχει διελευκάνει την υπόθεση. Αυτό προκύπτει. Εδώ ξέρουμε και με ποιους μίλησε και. Ναι, εντάξει. Δηλαδή. Ωραία, πάνε λοιπόν στους ειδικούς αυτούργους να βγάλεις μια άκρη, κυβέρνηση, υφυπουργέ, υπουργείο δικαιοσύνης κτλ. Κτλ. Και μετά λάτε να κουβεντιάσουμε και το τελικό του κυπέλου. Ναι. Για τον Τζίλο κουβέντα. Το έχει ξεχάσει ακόμα και ο Τζίλος προφανώς. Ναι, τώρα θα δηλώνουν όλοι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι που επέστρεψε. Στον επόμενο ξυλοδραμμό όμως ενός διαιτητή, χτύπα ξύλο, πάλι θα έχουμε ανακοινώσεις, πάλι αυτό, ο υφυπουργός, ναι, καταδικάζουμε. Άντε ρε σοβαρευτείτε, άντε. Τελικός χωρίς κόσμο στο ΆΚΑ. Όχι, θα γίνει στο Καφτατζόγλιο χωρίς κόσμο. Ρε, βολεύει κιόλας. Αυτό θα λέμε τόσο καιρό. Δεν έχουμε βγάλει ολόκληρο πλάνο πώς μπορεί να γίνει εκεί τελικός χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Δεν το έχουμε πει. Τι να λέμε από εκεί και πέρα. Αλλά εντάξει, σου λέω, μέχρι τότε έχουμε να ακούσουμε και 1500 πράγματα, πραγματικά. Ο Βασιλιάδης θα δώσει καμιά 20 συνεντεύξεις παραπάνω. Και θα πει όλα τα σενάρια. Έχουμε ακούσει και για Αυστραλία και τέτοια που γράφτηκαν μας δεξιά-αριστερά. Ωραία. Εντάξει. Θα φτάσουμε 8 Μαΐου και θα ψάχνουμε ακόμα που θα γίνει ο τελικός στις 11 Μαΐου. Σου μοιάζει λοιπόν, πιθανό? Δεν είχα σκοπό να αναφερθούμε στο τελικό, αλλά... Αφού από χθες αυτό πάλι συζητιέται. Δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν συνέβη. Υπάρχει δημόσια τοποθέτηση του Βασιλιάδη και διάφορα σενάρια. Για να το κλείσουμε για σήμερα τουλάχιστον. Ξαναλέω, εάν πάρθει η απόφαση για τελικό χωρίς κόσμο, που εμένα μου φαίνεται τραγικό, επίσημη παραδοχή ότι είμαστε ανίκανοι να οργανώσουμε ένα τελικό, η αστυνομία παίρνει χρήματα αγάπη από τη Σούπερ Λίγκα και από τα εισιτήρια κτλ. Αν δεν μπορεί να το κάνει η αστυνομία, το λέω και χρόνια, να αποποιηθεί το δικαιωμάτο της, να πει εμείς δεν θέλουμε να είμαστε στα γήπεδα, ρε παιδί μου. Ωραία, να μην παίρνει το 10% η αστυνομία και να βρει η Λίγκα και η ΕΠΟ άλλον τρόπο. Δεν γίνεται όμως να έχουμε και τα χρήματα στην τσέπη και μια χαρά και στους τελικούς να βγάζουμε την εύκολη λύση. Τελικός χωρίς κόσμο. Αυτή η αηδία. Γιατί περί αηδίας πρόκειται. Όπως έγινε ο τελικός και στο μπάσκετ. Και στο ξαναείπα, δεν είμαι από αυτούς που χαίρονται και τι ωραία ατμόσφαιρα οι μαθητές. Μπράβο, ναι, οκ. Okay. Να κάνουμε ένα φιλικό για τους μαθητές κάθε καλοκαίρι του Ηρακλείου και της Πάτρας και του Πειραιά. Για να βλέπουν και οι μαθητές ένα τελικό. Φιλικό τελικό. Δηλαδή, στερήσαν τον κόσμο του ΠΑΟΚ να δίνει την ομάδα μπάσκετ μετά από 20 χρόνια στο τελικό και θα τον ξαναστερήσουν τη χαρά τώρα. Να βρουν τρόπο. Και ξαναλέω, αν δεν βρουν τρόπο, γιατί δεν είναι καθόλου απίθανο, να κάνουν ένα τελικό στα πηγάδια. Πάντως, επειδή όντως το τονίζουν πολύ, νομίζω ότι προς τα εκεί πάει. Προς χωρίς κόσμο δηλαδή. Ναι, χωρίς κόσμο, για να το κλείσουμε, γιατί εντάξει. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι στο ΆΚΑ. Ο τελικός. Καλά, είναι ανεπίτρεπτο να γίνει στην έδρα του αντιπάλου, αφού θα γίνει χωρίς κόσμο. Εάν θα γίνει με κόσμο, να γίνει στο ασφαλέστερο, λέμε τώρα, γήπεδο της χώρας. Αν υπάρχει βούληση να γίνει κάπου αλλού, αλλά το κλίμα που δημιουργείται είναι ότι πάμε χωρίς. Τώρα είναι ένα κλίμα που δημιουργείται επίτηδες από τώρα για να το πάνε προς κάποια
συγκεκριμένη κατεύθυνση ή υπάρχει κάποιο άλλο λόγο, δεν ξέρω. Αλλά. Τέλο πάντων, εντάξει, είναι. Το συζητάνε από τώρα και το βγάζουν με κάθε τρόπο. Αυτό. Αλλά εντάξει, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Ας έχουμε το... μπροστά μα το Μαντιλάρισα. Μία πρόταση προ την κυβέρνηση είναι να το κάνει στο PlayStation. Δηλαδή, ποιον έχουμε καλό, ρε παιδί μου, τον Μπέλκα, α πούμε, παράδειγμα. Είναι καλό στο Manager, δεν ξέρω αν έχει το PlayStation. Ναι, ναι. Ποιο είχε εκείνη την βαλίτσα που άνοιγε και είχε PlayStation φορητό μέσα. Πέρσι, ο Ελκαντουρί, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ποιο έχουμε καλό στο PlayStation. Βάλε Πέλκα, λοιπόν. Πέλκα και Ζαμπά. Ωραία. Α, και Ζαμπά. Η ΑΕΚ ποιον έχει. Δεν θα έχει. Τον Λαμπρόπουλο και τον Μπάρκα. Ωραία. Θα παίξει ένα 90 λεπτό PlayStation. Δύσκολο. Θα το δείξει η Nova, η Cosmote, η ΕΡΤ, όλα τα κανάλια. Ναι. Για να μην έχουν το κεφάλι μας ήσυχο. Είναι μια επιλογή και αυτή. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Έχουμε τέλος πάντων μπροστά μας το παιχνίδι. Εμείς, τη Λάρισα. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί εκεί, αν όλα πάνε καλά, ο ΠΑΟΚ θα κλειδώσει το πρωτάθλημα. Δεν το έχει κλειδώσει ακόμα. Γιατί όντως και εκεί υπάρχει ένα κλίμα ότι έχει τελειώσει και πάμε να το πανηγυρίσουμε και όλα αυτά. Εντάξει, υπάρχει το παιχνίδι την Κυριακή. 7 η ώρα στη Λάρισα. Ο ΠΑΟΚ έχει μικρό πρόβλημα, είναι η αλήθεια. Στο είπα και πριν που είμαι στο στούντιο, εγώ θα ποντάρω λίγα πολλά, δεν ξέρω, στο να σκοράρει ο Ομάρ Ελ Καντουρί. Είναι η σειρά του να επιβεβαιώσει το κάρμα. Ναι. Που πέρυσι ο μεγαλομέτωχος της ΑΕΛ τον έφτισε. Ναι. Πιθανό. Γεγονός δεν είναι ότι το είδαμε μόνο εμείς, έχει αποτυπωθεί σε φωτογραφίες. Πιθανό, ναι. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι ο Ομάρ Ελ Καντουρί θα πετύχει γκολ την Κυριακή στη Λάρισα. Γιατί έτσι πως πάει η δουλειά, θα αγωνιστεί και όλα, θα τα πούμε αργότερα. Γενικά υπάρχουν πολλά προβλήματα. Για τα αγωνιστικά. Υπάρχει αυτή η κακοδαιμονία εκεί μεσοεπιθετικά, συνεχίζεται ρε παιδί μου στον ΠΑΟΚ, το τελευταίο μήνα έχει ξεκινήσει. Εντάξει, υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν θέματα, αλλά... Θα τις βρει ο Λουτσέσκου. Ναι, αλλά ότι υπάρχουν προβλήματα υπάρχουν, δεν λες ότι ναι, υπάρχουν. Αλλά έχω Πέδρο Ρίκε, το πολυεργαλείο αυτό, αριστερά αγωνίζεται, δεξιά, στην επίθεση. Και ο Καντουρί έχει δηλωθεί για το μάτσο των Μπας. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά είναι το πρώτο τελευταίο του παιχνίδι, αν θα παίξει την Κυριακή, και μετά ένα με τον Λουαδιακό και τέλος. Έχει συμπληρώσει κάρτες. Πότε τι συμπληρώσει κάρτες ο Καντουρί, εσύ. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν τον είχα στο μυαλό όμως αυτούς που κινδυνεύουν. Έχει όμως φτάσει στις 4 κίτρινες, οπότε δηλώθηκε για το μάτσο με τον Μπας. Λοιπόν, είχαμε χθες την νίκη της ομάδας βόλεϊ με 3-0. Εύκολα σχετικά και σε κάποια σημεία του αγώνα ο Ηρακλής ζόρισε τον ΠΑΟΚ, ειδικά στο δεύτερο σετ. Ναι. Όπου έχασε ο ΠΑΟΚ μια μεγάλη διαφορά, αλλά τελικά έκανε το 2-0 και λίγο αργότερα το 3-0. Είχαμε κάποια πράγματα εκτός παρκέ. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια και έχουμε ένα καλεσμένο που νομίζω είναι ο πλέον αρμόδιος για να μας δώσει το στίγμα της θέσης του ΤΑ ΠΑΟΚ. Γιατί υπήρξε και ανακοίνωση. Θα τη σχολιάσω μετά. Την ανακοίνωση του ΤΑΠ Ηρακλής. Okay. Σήμερα έχουμε και αγώνα μπάσκετ, θα αναφερθούμε και σε αυτό. Θα σχολιάσουμε και με τον Σταύρο τι γίνεται γύρω-γύρω. Έχουμε αρκετά πάλι και για την ομάδα και την προσπάθεια ορισμένων αυτογελιοποίησης σε καθημερινή βάση. Οι άνθρωποι έχουν χάσει την μπάλα, πραγματικά. Συμπληρώνουμε σήμερα 28 χρόνια από την δολοφονία των Ευθύμη Λιάκα και Κώστα Ντόλια. Στον δρόμο στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, έξω από τον Άγιο Στέφανο. Τα δύο παιδιά κάηκαν ζωντανά, ήταν στο πίσω κάθισμα. Αυτοκίνητο που τους ακολουθούσε πέταξε μία βόμβα μολότοφ. Είχαν πάει τα παιδιά το 91 να δουν τον τελικό του κυπέλου στο μπάσκετ Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Γυρνούσαν στη Θεσσαλονίκη. Το αυτοκίνητο που τους ακολουθούσε τους πέταξε μία βόμβα μολότοφ. Δεν πρόλαβαν να βγουν από το πίσω μέρος, κάηκαν ζωντανοί οι δύο φίλοι του ΠΑΟΚ. Υπάρχει και μνημείο, μια πλακέτα στη Τούμπα, την οποία έφτιαξαν πριν από κάποια χρόνια οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ. Γενικότερα δεν ξεχνάμε και η οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν ξεχνάει τα δύο αυτά παιδιά σε μια άλλη τραγική υπόθεση ενός κράτους ανύπαρκτου τότε, όπως πάνω κάτω είναι και τώρα. Ποτέ δεν αποδόθηκαν κατηγορίες σε κανέναν. Άλλοι έβγαιναν και έλεγαν, όχι οπαδοί, ούτε στο Facebook που δεν υπήρχε τότε, υπήρξαν διαρροές ότι τη Μολότοφ την κρατούσαν οι ίδιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Δηλαδή παίζανε με τη Μολότοφ στο πισωκάθισμα. Ναι. Άλλοι μετά από υποτίθεται έρευνες βγάλαν το πόρισμα ότι μπορεί και να έγινε από μηχανική βλάβη.
υπήρξαν μάρτυρες ότι ακολουθούσε το αυτοκίνητο και πέταξε την βόμβα Μολότοφ. 28 χρόνια μετά το έγκλημα παραμένει ανεχνιστή, χωρίς να έχει εξυγνιαστεί. Τα δύο παιδιά φύγαν άδικα από τη ζωή. Γενικώς μια τραγική ιστορία, αλλά ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν ξεχνάει ούτε τα παιδιά αυτά, όπως δεν ξεχνάει και τον Άσο, που δεν ξέρω τώρα που μιλάμε, αν έχει τελειώσει το δικαστήριο ή είναι σε εξέλιξη. Είχε μια διακοπή. Ναι. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Είναι σε εξέλιξη στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης η δίκη για την δολοφονία ουσιαστικά του Νάσου. Ενός φίλου του ΠΑΟΚ από την Κύπρο, από την Πάφο, που ήρθε πριν από δύο χρόνια να δει το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στο κύπελο. Και έγινε αυτό που έγινε εκεί στην Αγίου Δημητρίου. Αθωώθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που τον χτύπησε, που προφανώς δεν έφτυγε ο άνθρωπος, προκειμένου να γλιτώσει ο Νάσος από αυτούς που τον καταδίωκαν εκεί στην Αγίου Δημητρίου, πέρασε τον δρόμο χωρίς να δει τι ακριβώς γίνεται. Και τον χτύπησε διερχόμενο αυτοκίνητο. Θα αναφερθούμε και σε αυτό, λοιπόν. Περίμενε, βγήκαν διαιτητές για τους αγώνες. Κομίνης. Όχι, δεν βάλαν το Κομίνη, αλλά βάλαν ας πούμε το Φωτιά. Φωτιάς. Ναι. Από την ΕΠΣ Πέλλας. Πρώτος βοηθός Κωνσταντίνου, δεύτερος βοηθός Ψάρης είναι. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Δεν ξέρω. Θα δω και θα σου πω. Τέταρτος Τζοβάρας και παρατηρητής ο Δάλλας. Πραγματικά είναι αυτό που λέγαμε χθες. Πού, τεχνής και όλα αυτά. Πού είναι ο Κομίνης? Ο Κομίνης θα σε σοκάρω. Μη μου πεις. Δεν έχει μπει στους ορισμούς αυτής της αγωνιστικής. Mm-hmm. Έχει μείνει εκτός. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μπορεί να το ζήτησε λίγο, να πάρει μια ανάσα. Ναι, πιθανό, σωστό. Δεν μπορεί Τετάρτη Κυριακή να παίζει ο άνθρωπος. Λοιπόν, μια γρήγορα για όλα τα παιχνίδια. Στο Απόλλων Σμύρνης Πανετολικός Γρατσάνης, Άρης Ατρόμητος Διαμαντόπουλος, Λαμία ΑΕΚ Σκουλάς, Λεβαδιακός Πανιώνιος Μανούχος, Ολυμπιακός Ξάνθη Κουμπαράκης, Παναθηναϊκός Όφη Κουτσιάφτης και ΠΑΣ Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης Παπαδόπουλος. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα γιατί έχουμε ραντεβού με τον καλεσμένο μας. Ναι. Νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Το Ρίτσι Καζίνο είναι μαζί μας και το Θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή και Σάββατο, δύο επόμενες παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης. Εισιτήρια στα ταμεία του Καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public αλλά και τηλεφωνικά στο 2 17 2 3 4 5 6 και 7. Μαζί μας η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνική Αντίσταση 171 στον πρώτο όροφο. Είπε η Αναδομό προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνα, παιδικού δωματίου ή ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και του πιο αξιόπιστου συνεργάτε. Θα γίνουν όλα όπως θέλετε, με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα, πολύ καλές τιμές και τα πακέτα της Αναδομό. Μαζί μας και η Στίχημαν, η οποία μας πλήρωσε χθες με τον μεγάλο άσο της Τότεναμ. Αν και ζοριστήκαμε αγάπη, βγάλαμε ένα καλό μεροκάματο. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων, ναι. Δεν νομίζεις τι. Κανείς δεν τον έπαιξε. Τον κολλήμα είχαμε όλοι. Θα σου δείξω το δελτίο και θα ζητήσεις συγγνώμη που με αμφισβητείς στον αέρα. Ωραία, εσύ. Εντάξει, νομίζω και ο Αντώνης Εκαλέας και αυτός θα αποδάρει κάποια χρήματα. Μπορεί να είμαστε οι δυο μας. Αλλά νομίζω ότι και άλλοι προδίδησαν την Τότεναμ. Λοιπόν, έχει και σήμερα δύο μεγάλα παιχνίδια. Άγιαξ Γιουβέντους 3-15 ο Άγιαξ, 3-45 η Σοπαλία, 2-30 η Γιουβέντους. Φαβορεί η Βέκια Σινιώρα στο Άμστερνταμ. Μάντσεστερ United Μπαρσελόνα, μηδενική κανιότητα από τη στοίχημα. 4-10 ο Άσος, 3-80 το Χ. 2-0-2 το διπλό. Παίζεται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Σε πολύ μεγάλες αποδόσεις και με πολλά ειδικά στοιχήματα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Στη Στίχημαν κατεβάστηκε το σερί που ξεκίνησε αγάπη χθες με 1-1. Φοβερό και αυτό. Μπήκα και εγώ στο παιχνίδι. Είτε έχετε κινητό iOS είτε κινητό Android, το κατεβάζετε πολύ εύκολα και με σερί μεγάλων προβλέψεων κερδίζετε μεγάλα χρηματικά ποσά. Και αν κάνετε ένα απίστευτο σερί μέσα στο μήνα, κερδίζετε μέχρι και 100.000 ευρώ. Στο χέρι σας είναι, κατεβάστε το σερί τη Στίχημαν. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα πάμε στην ομάδα βόλεϊ και θα σχολιάσουμε και την νίκη της και την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΤΑΠ Ηρακλής εις βάρος του ΤΑΠ ΑΟΚ. Θα έχουμε και τον Ραφαήλ μαζί μας και τον πρόεδρο του ΤΑΠ ΑΟΚ, τον κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο. Πάμε πρώτα στο Ραφαήλ. Ραφαήλ. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Ραφαήλ. Λοιπόν, Ραφαήλ, τι έγινε χθες βασικά, κάνε μας λίγο μια περιγραφή σύντομη μέχρι να βγάλουμε και τον πρόεδρο. Ας μείνουμε πρώτα στα αγωνιστικά τουλάχιστον που ο ΠΑΟΚ έκανε το καθήκον του και πέρασε στα ημιτελικά. Νομίζω το αυτονόητο για τον ΠΑΟΚ με τον Γιούρι Φιλίππου να κάνει και το ντεμπούτο του. Αν εξαιρέσουμε το δεύτερο σετ που εκεί πήγε πάλι να έχει στην καρδάρα με τον Γάλλο ο ΠΑΟΚ, στα υπόλοιπα σετ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος. Πολύ καλό και το σερβίς του και ο Σαφράνοβιτς με άσους βοήθησε. Ο Κολιτς Φιλίππου για ακόμα μια φορά κορυφαίοι.
Και έκανε ο ΠΑΟΚ το βήμα που έπρεπε για να περάσει την επόμενη φάση. Τώρα μπροστά του έχει. Την Κηφισιά. Έχει την Κηφισιά που έκανε την έκπληξη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έσπασε την έδρα της ομάδας του Ανδρεόπουλου. Με 2-1 νίκες πέρασε στα ημιτελικά. Φορμαρισμένη ομάδα η Κηφισιά τον τελευταίο καιρό. Κέρδισε και τον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια. Τα δύο πρώτα μάτια θα γίνουν Σάββατο-Δευτέρα στο Παλατάκι. Στις 3 νίκες κρίνεται η σειρά. Σάββατο στις 6, Δευτέρα στις 5. Ακριβώς. Υπάρχει διακοπή για το Final Four του Κυπέλλου. Ναι, και μετά πάμε μεγάλη και μετά πάμε μεγάλη Τρίτη και μεγάλη Πέμπτη, δύο μάτς στην έδρα της Κηφισιάς. Ναι, εάν ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το 2-0, θα χρειαστεί μία νίκη σε αυτά τα δύο μάτς. Mm-hmm. Γιατί είναι στις 3 νίκες κρίνεται ο νικητής που θα πάει στο τελικό. Εάν τώρα γίνει το σενάριο και έχουμε 2-2 τη μεγάλη Πέμπτη, θα υπάρχει διακοπή του Πάσχα, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Και Τρίτη, και τρίτη 30 Απριλίου θα γίνει το πέμπτο μάτς. Εάν φτάσουμε μέχρι εκεί, πάω και Κηφισιά στο Παλατάκι. Εντάξει, θα έχουμε καιρό να αναφερθούμε στο ζευγάρι αυτό και το τι ακριβώς γίνεται. Δεν ζορίστηκε ιδιαίτερα ο ΠΑΟΚ Ραφαήλ, παρά μόνο στο δεύτερο σετ που πάλι έχασε μια διαφορά, αλλά στο τέλος σοβαρεύτηκε λίγο, πήρε το σετ, έκανε το 2-0 και στο τρίτο νομίζω εντάξει. Απλά επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του. Ναι, έβγαλε νομίζω και πάθος. Το είπε και ο Γιούρι Φιλίππου μετά στην συνέντευξη που έβγαλαν πάθος οι παίκτες του. Φαινόταν νομίζω αυτό και στην εικόνα τους, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σχέση τουλάχιστον με την εικόνα που είχαν στο μάτι της Μίκρας. Και νομίζω ναι, η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν καλή. Εντάξει, στο δεύτερο σετ μας γύρισαν λίγο μνήμες ότι μήπως πάλι η ομάδα ναι, θυμηθεί το κακό πρόσωπο. Αλλά στο φινάλε εντάξει, ναι. Ναι. Πήγε ο Κλήτης εκείνο το σημείο στο σερβίς και βγήκε πάρα πολύ καλά νομίζω το σερβίς του Ηρακλή. Ήταν και λίγο τυχερός ο ακραίος του Ηρακλή. Μπάλα βρήκε στο φιλέ και μετά έπεφτε μέσα και πήρε 2-3 άους έτσι ο Ηρακλής. Νίκολα, Ραφαήλ, τον Φιλίππου στον πάγκο πώς τον είδες έτσι πρώτες στιγμές? Παθιασμένος αρκετά, πάρα πολύ νομίζω. Το πέρασε αυτό και στους παίκτες του. Εντάξει, το είχαμε πει και χθες. Δεν είχε πάρα πολύ χρόνο ο άνθρωπος. Το είπε κιόλας, ούτε να κοιμηθεί δεν πρόλαβε. Έπρεπε να κάνει πάλι ένα ταξίδι για να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Και όμως άψογος επαγγελματίας, ήταν δίπλα στους παίκτες του. Και νομίζω ότι όντως έδωσε μια διαφορετική εικόνα στην ομάδα, τουλάχιστον από πλευράς ψυχολογίας. Ναι, εντάξει, πάντα αυτή η αλλαγή νομίζω ότι στην αρχή έχει κάποια θετικά στοιχεία. Ναι. Αλλά και εμείς νομίζω που το παρακολουθούμε από έξω, το καταλάβαμε λίγο ότι πρόκειται για ένα πιο έντονο χαρακτήρα. Ίσως και η εμπειρία του, δεν ξέρω. Είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας πάντως στον πάγκο. Ναι, και μπορεί να είναι Ουκρανός, αλλά εντάξει, με ελληνική ψυχή και ελληνικά μιλάει ο άνθρωπος φυσικά και τόσα χρόνια στην Ελλάδα ως παίκτης. Επομένως, νομίζω ότι έχει όλο αυτό την ελληνική νοοτροπία και του πώς ζει τέτοια παιχνίδια και το πώς φυσικά το πώς σημαντικό ήταν για τον ΠΑΟΚ να περάσει τον Ηρακλή. Το είπε άλλωστε και ο ίδιος ότι ήταν μάτς τελικός για εμάς. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν αποτυχία. Ναι, σαν να έδωσε ένα νεύρο παραπάνω. Εγώ αυτό εισήγαξα. Ναι, ισχύει, ναι. Γιατί λέγαμε ότι πώς είναι δυνατόν αυτή η ομάδα ενώ βρίσκεται μπροστά με αρκετούς πόντους στο σετ να χάνει και από τον Ολυμπιακό και από τον Ηρακλή στο προηγούμενο μάτς. Χθες δεν τους είδαμε έτσι πάντως, σε κανένα σημείο. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και στο δεύτερο σετ αυτό που λέμε, εντάξει, ήταν καθαρά το σερβίς του Κλήτη που έκανε τη ζημιά. Στο υπόλοιπο, δηλαδή, τακτικό κομμάτι, νομίζω ότι αν ένα-δυο σερβίς δηλαδή, χαλούσαν εκεί του Κλήτη, θα το έπαιρνε πολύ πιο εύκολο ο ΠΑΟΚ το σετ. Ναι. Ωραία. Συνεχίζουμε και κάνουμε προσπάθειες να εντοπίσουμε τον κύριο Ντόνι Τσαλόπουλο. Είχαμε ένα ραντεβού, αλλά η κινητή τηλεφωνία καμιά φορά κάνει τα δικά της. Ελπίζουμε τον έχουμε στα επόμενα λεπτά. Λοιπόν, πάμε λίγο, Ραφαήλ, στα όσα έγιναν εκτός γηπέδου. Πες μας λίγο, ναι. Νομίζω, από τη στιγμή που ήσουν στο γήπεδο, έχεις καλύτερη εικόνα από ότι εμείς που το είδαμε το μάτς από την τηλεόραση. Οπότε, πώς είδες την πάλι σε εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αρνητικός πρωταγωνιστής ένας παίκτης αντίπαλης ομάδας. Δηλαδή, έγινε και με την Σύρο, έγινε τώρα και με, και με τον Φέργκισον του Ηρακλή. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να δεχτεί ένας αθλητής από συνθήματα κτλ. Η δουλειά του είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει διάλογο με την κερκίδα. Ό,τι και να ακούσει. Νομίζω ότι ήταν όποιο δίκιο και αν είχε ο Φέργκισον, το έχασε από την στιγμή που άνοιξε διάλογο, που απάντησε στους φίλους του ΠΑΟΚ και με τις χειρονομίες που έκανε.
Αν ο Ηρακλής τώρα έχει στοιχεία και θέλει να τραβήξει το θέμα, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει, να πάει όπου θέλει να βρει το δικαιό του, αλλά να πάει νομίζω με όλα τα στοιχεία, δηλαδή να δείξει και τις χειρονομίες του Φέργκισον προς το κόσμο του ΠΑΟΚ. Βέβαια έχουν υποθεί ακραία πράγματα από μεριά του Ηρακλή από χθες. Ναι, γι' αυτό λέω ότι από τη στιγμή, αν θεωρούν ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία όντως αποδεικνύουν όλα αυτά, νομίζω ότι είναι στο χέρι του Ηρακλή να πάει να τα καταθέσει στις αρμόδιες αρχές. Η σχετική ανακοίνωση τονίζει ότι θα πάει και στη ΣΕΦ, θα πάει, δεν ξέρω πού θέλει να πάει, ο Ηρακλής. Ναι, τονίζει και ότι δεν θέλει να κατέβει στο Final Four. Δικό του θέμα. Το θέμα του Ηρακλή. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το κρίνω ή όχι. Αν κρίνουν έτσι οι άνθρωποι του Ηρακλή, καλώς να το κρίνουν. Δεν ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Απλώς νομίζω να σταθούμε λίγο, Ραφαέλη, πριν ξαναγυρίσουμε στο περιστατικό. Εντάξει, στην καταγγελία του Ηρακλή. Στο σημείο που λέει ότι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα πίσω από τον πάγκο της ομάδας μας και στον χώρο προθέρμανσης των αναπληρωματικών παικτών κυκλοφορούσαν φουσκωτοί δίκοι ανδρών security, τρομοκρατώντας τους παίκτες μας συνήθις πρακτική του ΤΑΠ ΠΑΟΚ σε όλους τους έδρας αγώνες. Συνήθις πρακτική. Μάλιστα. Εγώ όσο έχω έρθει στο παρατάκι για αγώνα βόλεϊ, δεν έχω αντιληφθεί φουσκωτούς που να τρομοκρατούν τους αντιπάλους. Συγγνώμη κιόλας. Δεν ξέρω, μήπως εσύ που πας συχνότερα. Ξέρεις τι ακριβώς καταγγέλει το ΤΑΠ Ηρακλής. Οι αστυνομικοί πάντως ήταν δίπλα στο πάγκο του Ηρακλή. Δηλαδή θα είδαν τέτοιες κινήσεις την ώρα του αγώνα. Ο Ηρακλής θυμήθηκε να το βγάλει 5 ώρες μετά από την ώρα του αγώνα. Οι άνθρωποι του, δηλαδή εκείνη την ώρα στο πάγκο, δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάποιο παράπονο. Με την ίδια λογική θα μπορούσε πάλι ο πάγκο να επαναφέρει το θέμα των κλειδωμένων πορτών στη Μίκρα και το πώς έπρεπε να φύγει η αποστολή στο μάτι της κανονικής διάρκειας. Δεν ξέρω, νομίζω. Κοίταξε. Εάν υπήρξε ρατσιστική επίθεση, όντως. Είναι κατακριτέα, ναι. Αν υπήρξε, εναντίον του αθλητή του Ηρακλή, okay. Νομίζω ότι το ΤΑΠΑΟΚ μπορεί και να εντοπίσει, να συμμορφώσει, σωστό, να αποβάλει χιλιαδιό. Αλλά θεωρώ η προσωπική μου άποψη ότι ο Ηρακλής όχι απλά χάνει το δίκιο του, αλλά μπαίνει σε μια διαδικασία μια ανακοίνωση που είναι για τα μάτια του κόσμου, θεωρώ εγώ. Δεν προσφέρει και τίποτα. Και για να πολλώσει το κλίμα με το μυαλό των ανθρώπων του Ηρακλή. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Okay. Και από και αυτό που αναφέραμε και χθες και από την κάμερα της ΕΡΤ, φαινόταν ότι ο Φέργκισον προσπαθούσε να εξηγήσει εκείνη την ώρα στον κότσο Ορφανό και εκείνος τον έλεγε να ηρεμήσει τον πάγκο. Δηλαδή, αν όντως είχε γίνει κάτι τόσο σοβαρό εκείνη την ώρα, νομίζω ότι δεν αντιδράει έτσι ένας πάγκος μιας ομάδας. Θα μπορούσε να αντιδράσει πολύ πιο έντονα και ο προπονητής. Ούτε στη συνέντευξη που έκανε κάποια αναφορά. Νομίζω ότι αν υπήρχε κάποιο θέμα εκείνη την ώρα, θα μπορούσε νομίζω να δημοσιοποιηθεί τουλάχιστον ο Πλευράς Ηρακλή. Ναι. Λοιπόν, έχουμε Ραφαήλ και αγάπη τον πρόεδρο του ΤΑΠΑΟΚ, τον κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σχολιάζουμε εδώ με τον Ραφαήλ και την αγάπη την ανακοίνωση του Ηρακλή, που ουσιαστικά είναι δύο κομμάτια. Κατηγορεί το ΤΑΠΑΟΚ ότι υπό την ανοχή του λειτουργούν ρατσιστικά στοιχεία στο γήπεδο και κατηγορεί το ΤΑΠΑΟΚ ότι. Κάτι το εγώ προσωπικά δεν το έχω αντιληφθεί, το ίδιο και ο Ραφαήλ. Ότι πίσω από τον πάγκο λέει είναι συνήθις τακτική του ΤΑΠΑΟΚ να κυκλοφορούν φουσκωτοί και να τρομοκρατούν τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας. Πραγματικά, εγώ δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί εσείς. Να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Εγώ αρχίζω από σήμερα το πρωί να νιώθω ότι ζω σε έναν άλλο. Κάπου αλλού. Αυτά που ακούω και αυτά που διαβάζω με αφήνουν άφωνο. Δηλαδή και. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Ίσως υπάρχει μια αιτιολογία, αλλά δεν θέλω να το φανταστώ ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Δηλαδή, να είναι ότι ο Ηρακλής ψάχνει για θηρία, για καταστάσεις, γιατί του χρειάζεται, υπάρχει γιατί είναι λόγος ύπαρξης. Διότι δυστυχώς όλο το σωματείο δεν έχει μια καλή πορεία και το είπα εγώ νωρίτερα. Να κάτι να ναι. Τους εισπυρώσει, κάτι να τους... δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Είναι και πέρα από το ότι δεν είναι σοβαρά, είναι και άκρος επικίνδυνα. Ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν είχε στον χώρο του άτομα και ανθρώπους με ρατσιστικές διαθέσεις. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα σωματείο προσφυγικό που προασπίζεται την άμυλα, προασπίζεται το fair play.
Δεν ξέρω γιατί όλα αυτά γίνονται, γιατί συμβαίνουν. Καταδικάζουμε την οποιαδήποτε ενέργεια ρατσιστική ή οποιαδήποτε άλλη αντιδιοντολογική και αν υπάρξει και από οπουδήποτε και να υπάρξει. Ναι. Αλλά κάτι τέτοιο δεν έπεσε στην αντίληψη τη δική μου και νομίζω και εσείς ήσασταν μέσα, καλύπτατε τον αγώνα, ούτε στους ηττήνοντες του παιχνιδιού, στους διαιτητές, στον κομισάριο, έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψη. Όλα προέκυψαν μετά το τέλος του παιχνιδιού και όταν πλέον βρεθήκανε, ξέρω εγώ, κάπου και το συζητήσανε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα που συμβαίνει και μένω έκπληκτος και απογοητεύομαι ειλικρινά για όλη αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω, πρόεδρε, όταν διάβασα εγώ ότι είναι η συνήθις πρακτική του ΤΑΠΑΟΚ να τρομοκρατεί τις ομάδες σε όλους, αυτό είναι το πιο περίεργο, σε όλους τους αγώνες, πραγματικά δεν ίσως ζούμε όλοι αυτό που είπατε σε άλλο κόσμο, σε άλλη πόλη, δεν ξέρω. Μάλλον εξιδίων κρίνουν τα λότρια, λέγανε. Ενδεχομένως, σωστά το λέγανε. Σωστά το λέγανε οι αρχαίοι. Εδώ τελείωσε το προηγούμενο παιχνίδι και οι παίκτες δεν χαιρετηθήκανε. Το προσέξατε? Στη Μίκρα λέτε? Στη Μίκρα, ναι. Ραφαήλ? Αυτό όχι, δεν το πρόσεξα γιατί δεν ήμασταν και στη Μίκρα, το καλύπταμε τηλεοπτικά από τηλεόραση, αλλά δεν το ήξερα αυτό. Ναι, δεν υπήρξε χαιρετισμός. Αυτό λέει πολλά νομίζω. Ραφαήλ. Λοιπόν, τι να συζητάμε, να κάνουμε θέματα, δηλαδή τι να βγαίνουμε μετά από ένα παιχνίδι. Προφανώς οι άνθρωποι του Ηρακλή και οι φίλαθλοι και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω από την ομάδα μετά από αυτό το παιχνίδι στη Μίκρα δημιουργήσανε κάποιες προσδοκίες. Ναι. Οι οποίες δεν τους βγήκανε. Λίγο να σοβαρευτούμε, λίγο να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε και κάνουμε. Δηλαδή, λέει ο Ηρακλής ότι έχει αναγνωρίσει αυτόν ο οποίος τον καθήβρισε. Ναι. Ας μου τον υποδείξει, εγώ θα είμαι πρώτος που θα τον στείλω εκεί, ναι, που πρέπει. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ό,τι μας κατέβει και όταν μας κατέβει. Μα αυτό είναι το χειρότερο, ότι μιλάνε για ρατσισμό, μιλάνε για μπράβους, μιλάνε για συνήθεις πρακτικές που δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, ναι. Δηλαδή, εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ τα έχει υποστεί αυτά αλλού. Στο Ρέντι, στη Μίκρα. Είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει ζήσει ήττες μέσα σε αυτό το γήπεδο και δεν έγινε το παραμικρό. Ακριβώς. Και πότε συνέβη, μπορείτε να μου πείτε, αυτό το περιστατικό? Όταν η ομάδα ήταν 23-15. Ποιο όφελος είχε ο ΠΑΟΚ να διακόψει το παιχνίδι και να δημιουργήσει ένταση? Ποιον ωφελεί αυτή η διακοπή? Αυτόν που προηγείται με 23 πόντους ή αυτόν που χάνει με 15. Ποιος θέλει να ανακόψει την άλλη ομάδα? Ναι. Αυτός που θέλει 2 πόντους για να πάρει το σετ. Προφανώς ναι. Αλλάζουμε τη λογική. Αλλάζουμε τη λογική. Μιλάμε για πράγματα ανεξήγητα πραγματικά. Πρόεδρε, για να το κλείσουμε, φαντάζομαι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα αν ο Ηρακλής καταγγείλει το περιστατικό στη ΣΕΒ, δεν ξέρω, στον Άριο Πάγο, όπου το καταγγείλει τέλος πάντων. Και στο Διεθνές Δικαστήριο να το καταγγείλει. Θα πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα, να υπάρχουν γεγονότα. Ποιος αντιλήφθηκε μέσα στο γήπεδο? Ακούσατε εσείς τίποτα, κάτι, ένα άτομο μεμονωμένο? Υποδείξτε το να το πιάσω εγώ. Εγώ να του βγάλω τα μάτια. Εγώ το είπα και στην αρχή και ένας να υπήρξε, πρόεδρε, η ανακοίνωση του Ηρακλή, χάνουν απλά το δίκιο τους, να το πούμε έτσι ευγενικά και να μην δώσουμε συνέχεια. Λίγο να κλείσουμε με την ομάδα, πρόεδρε. Δεν ήταν καλή στη Μίκρα. Νομίζω κανείς δεν έχει αντίθετη άποψη. Εχθές έδειξε ενέργεια, έδειξε νεύρο. Έκανε αυτό που έπρεπε και τώρα είναι στα ημιτελικά. Ναι, πιστεύουμε και με τον καινούριο προπονητή. Η ομάδα είχε μία αναταραχή, είχε έναν εκνευρισμό. Τώρα τα παιδιά δείχνουν μία ηρεμία, ένα πάθος για να φέρουμε εις πέρας όλους τους στόχους που έχουμε θέσει από την αρχή του πρωταθλήματος.
Το είχαμε γράψει και στο ΠΑΟ 24, το είπατε χθες και στην κρατική τηλεόραση. Η απομάκρυνση του κύριου Ψάρα δεν είχε να κάνει με αγωνιστικούς λόγους. Όχι, δεν ήταν αγωνιστικό το θέμα. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση αγωνιστικό το θέμα. Ήταν καθαρό θέμα συμπεριφοράς. Δεν μπορεί ο αρχηγός, ναι, ο άνθρωπος να εγκαταλείπει σε τέτοια στιγμή, σε τέτοια φάση τους παίκτες του. Εγώ ένιωσα σαν ένα πατέρα πολύτεκνο, mm-hmm, ο οποίος έχει γίνει σεισμός και την έχει κοπανίσει και άφησε τα παιδιά του να βλέπουν... Να κουνιέται το σπίτι. Τους πολυέλληνους να κουνιούνται. Ναι. Κατανοητό. Αυτό ήταν για μένα απαράδεκτο. Δεν υπήρχε καμία συγχώρια. Δεν υπήρχε τίποτα, καμία επανόρθωση. Παρόλο που του δώσαμε το δικαίωμα να έρθει στην προπόνηση που είχε η ομάδα την Κυριακή, mm-hmm, και πάλι δεν εμφανίστηκε. Ναι. Κύριε Τσαλόπουλε, έχουμε την εντύπωση ότι κυριότερος αντίπαλος της ομάδας είναι ο ίδιος ο εαυτός της, με τα κενά διαστήματα που έχει. Συμφωνείτε με αυτό ή όχι? Απόλυτα. Όλοι όταν μου λένε αν τον φοβάσαι τον αντίπαλο, εγώ λέω φοβάμαι τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Και χθες πάλι είχε ένα κενό διάστημα, εντάξει τελικά δεν το πλήρωσε, αλλά από τη στιγμή που ανεβαίνει το επίπεδο και οι απαιτήσεις των αγώνων και με Κηφισιά και αν όλα πάνε καλά με τον Ολυμπιακό, νομίζω τέτοια διαστήματα δεν πρέπει η ομάδα να τα έχει. Ναι, αυτή είναι η άποψη. Αυτά πρέπει να εκλείψουν. Πρέπει να είναι παίκτες με αξία, είναι καταξιωμένοι, έχουν συμμετάσχει σε μεγάλους αγώνες, έχουν διεκδικήσει τίτλους όλοι τους, έχουν την εμπειρία και πιστεύω ότι μπορούν και οφείλουν να ανταπεξέλθουν τις δυσκολίες του που παρουσιάζονται στον κάθε αγώνα. Ραφαήλ. Τώρα προηγούνται τα μάτς με την Κηφισιά, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο τώρα αφού έχουμε και την ευκαιρία. Ακολουθεί το Final Four, πάλι η ΟΠΕ γνωστοποίησε την απόφασή της για προσκλήσεις. Τι περιμένει ο ΠΑΟΚ, να μην έχουμε δηλαδή πάλι εικόνες όπως Γλυφάδας, όπως τα προηγούμενα χρόνια? Αυτό δεν το μπορώ να το απαντήσω, δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσουμε εκεί πέρα. Μας έχουν ενημερώσει για 25 προσκλήσεις. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, 25 άτομα φίλοι της ομάδος να είναι στο γήπεδο για να την υποστηρίξουν, συν τους διοικούντες. Πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Καλή δύναμη, καλή υπομονή με αυτά που ακούτε και διαβάζετε γενικότερα. Φτάνουν στα αυτιά σας, γιατί εντάξει, φαντάζομαι φτάνουν και άλλα που δεν φτάνουν στα δικά μας. Γενικότερα και στο βόλεϊ. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν θέλω αυτή τη στιγμή να τα θίξω, γιατί δεν είναι στιγμές που πρέπει να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Λοιπόν, ας ηρεμήσουμε λίγο και να δούμε λίγο. Όλοι μιλάμε για να ανεβάσουμε το επίπεδο του αθλήματος. Αλλά οι ενέργειες που βλέπω έχουν αντίθετο στόχο. Ναι. Και σε μια εποχή, Πρόεδρε, που γενικότερα τα πράγματα και στην πόλη μας και στην Αθήνα δεν είναι ιδανικά, μάλλον είναι δύσκολα. Αρκετά δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα το τι περνάει η κοινωνία γενικότερα ή άλλα αίτια, αλλά η ουσία είναι ότι τα πράγματα δεν είναι καλά γενικότερα. Ο καθένας ψάχνει κάπου να ξεδώσει. Ένα αποκούμπι, να βγάλει τα αποθυμένα του, τα προβλήματά του. Ο χώρος του αθλητισμού ενδείχνει. Προσφέρεται, ναι. Τίποτα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Καλή δύναμη και στο πρωτάθλημα και στο Final Four. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαλόπουλε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Yeah. Ευχαριστούμε. Νομίζω εντάξει. Έδωσε απαντήσεις για όλα. Φέρτε μου αυτόν τον άνθρωπο που λέτε και εγώ θα το ξεκαθαρίσω. Εντάξει, είναι τραγικό να μιλάς. Νομίζω και ο Ραφαήλ συμφωνεί που έχει πάει σε όλα τα παιχνίδια. Ναι. Άρα έχει ο λόγος του μεγαλύτερη βαρύτητα από το δικό μου που έχω πάει σε ελάχιστα. Να διαβάζουμε Ραφαήλ για τρομοκρατία στο Παλατάκι. Δηλαδή... Πολεμική ατμόσφαιρα στο Παλατάκι, στα αργία. Αυτό είναι. Ναι, πραγματικά τώρα αυτό νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Όντως, εντάξει, ξέρουμε ότι ο πάγκος εκεί στα σετ των φιλοξενούμενων ομάδων είναι ακριβώς που υπάρχει ένας πυρήνας στάνταρ πάντα βολικός που κάθεται. Αλλά εντάξει, αστυνομική νομίζω είναι ακριβώς κάτω στο παρκέ. Οτιδήποτε και αν γινόταν θα μπορούσαν να είχαν επέμβει. Έχουμε δει κάποιο αντικείμενο? Όχι. Έχουμε δει κάποιον. Προπυλακισμό να πάρει ένας οπαδός κάποιον αθλητή καροτσάκι ή κάποιος άνθρωπος της ομάδας? Όχι.
Έχουμε δει χειρονομίες από αντιπάλους όμως και ο κόσμος να μην αντιδράει. Προφανώς λοιπόν οι αντίπαλοι, για να το κλείσουμε, Ραφαήλ, θέλουν στα γήπεδά τους να βρίζουν τον ΠΑΟΚ, τη Μακεδονία, τον προπονητή. Ναι, στον Ιβάν Σαββίδη, okay. Και στο παλατάκι να μην ακούγεται κιχ. Δηλαδή να είναι μόνο τα παλαμάκια προφανώς. Άλλωστε, όποτε συμβαίνει κάτι ανάλογο, πάντα ο κύριος Σαλόπουλος είναι ο πρώτος που πηγαίνει στο σημείο εκείνο. Και νομίζω και το ίδιο έκανε και χθες, νομίζω. Από κάτω. Ναι, ακριβώς το ίδιο. Δεν είναι δηλαδή ότι αμέσως λένε εσωτερικά, νομίζω, το όποιο ζήτημα πάει να δημιουργηθεί. Ναι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι προφανώς οι αντίπαλοι θέλουν, ξαναλέω, στα γήπεδά τους να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν αναφέρομαι στον Ηρακλή μόνο, και στο Ρέντι και σε όλα τα γήπεδα στην Ελλάδα. Και στο παλατάκι να είναι το σύνθημα που θα ακούγεται: χαροπά τα δύο μου χέρια, τα χτυπώ. Για να αισθάνονται και μια ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει, αστιότητες. Τέλος πάντων, το κλείνουμε εδώ. Δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα για την ομάδα, το χθεσινό ματς, Ραφαήλε. Όλα καλά. Κάποιο τραυματισμό, κάποια ενόχληση, όχι. Όχι, όχι. Εντάξει, έτσι αλλιώς παίξα, νομίζω, η βασική. Δεν άνοιξε πολύ το rotation ο Φιλίππο, που ήθελε να εμπιστευτεί φυσικά τη βασική εξάδα. Μπαίνει, ναι, και σε μια σειρά αγώνων που θα τους χρειαστεί. Νομίζω ότι ένα από τα θετικά στοιχεία χθες του ΠΑΟΚ ήταν η εικόνα του Σαφράνοβιτς. Από το σερβίς τουλάχιστον ήταν πολύ καλός ο Ισραηλινός στην επίθεση. Εντάξει, ήταν στο 50%, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς ήταν ένα από τα κέρδη που είχε ο ΠΑΟΚ. Ραφαήλ, για να το κλείσουμε, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, είδες κάποια πινελιά του Γιούρι Φιλίπποφ? Εντόπισες κάτι? Όχι, νομίζω ήταν και λίγο νωρίς. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ αυτό με μια προπόνηση. Του βγήκε το χθες και το σερβίς η πίεση. Ο Ηρακλής δεν μπόρεσε δηλαδή να αντιδράσει. Είχε τουλάχιστον 6, νομίζω, ή 7 άσους στο πρώτο σετ ο ΠΑΟΚ. 6, ναι. Σιγά σιγά νομίζω θα περάσει όμως και εκείνος στοιχεία. Αλλά κατά τα άλλα, όχι. Νομίζω δεν είδες κάτι σε άμυνα ή επίθεση? Όχι, όχι. Λειτουργήσε, νομίζω, σαν μηχανή πάλι, δηλαδή με τον Φιλίππο να μοιράζει το παιχνίδι στους συμπαίκτες του. Άρα μπορούμε να πούμε ότι έκανε τα βασικά ο ΠΑΟΚ, αυτό πρέπει να κάνει, και μέτρησε την ανωτερότητά του. Δεν είδαμε κάτι. Ναι, το είπε και ο Φιλίππο. Είναι μάτς τελικός. Λέει ότι τίποτα άλλο θα ήταν αποτυχία. Επομένως, αυτά τα παιχνίδια το είπαμε και χθες. Η νίκη μετράει στο τέλος της ημέρας. Οι εμφανίσεις είναι για τα επόμενα, νομίζω, παιχνίδια που θα κρίνονται και οι προκρίσεις στους τελικούς και οι τίτλοι. Και δεν υπάρχει το περιθώριο να βάλει και πολλά πράγματα ο Φιλίππο υπό τη φάση. Έτσι, δηλαδή, Σάββατο παιχνίδι, Δευτέρα παιχνίδι, κύπελο. Παιχνίδι, ναι, παιχνίδι. Δηλαδή, το Πάσχα μόνο μπορεί να έχει τρεις-τέσσερις μέρες χωρίς αγώνα για να. Αλλά εντάξει. Πιστεύω πως σίγουρα θα βάλει κάποια πράγματα, εντάξει, δεν γίνεται. Προπόνηση με την προπόνηση σίγουρα, δεν θα σίγουρα περνάνε έτσι. Εννοείται. Αλλά αν αυτή η ομάδα πάρει ψυχολογία και περιορίσει τα νεκρά διαστήματα που χάνει διαφορές 5, 6, 7, 8 πόντων, νομίζω ότι θα κάνει και το βήμα. Λοιπόν, θα κάνει και το βήμα για να περάσει στον τελικό του κυπέλου και να περάσει την Κηφισιά και να έχουμε τον ΠΑΟΚ να διεκδικήσει φέτος 2 τρόπαια. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Έχουμε το Σταύρο από την έκθεση. Έλα. Στέργιο, μ' ακούς? Σ' ακούω, φίλε. Διάλειμμα θα κάνουμε όμως. Τι γίνεται? Τίποτα. Ήθελα να πω ότι είμαι εδώ και. Τέλεια. Το ξέρουμε ότι είσαι εκεί. Όλα καλά. Φασαρία ακούω. Έχει κόσμο? Είναι. Κάποιοι που πιστεύουν ότι η περαστική είναι κουφή και παίζουν λίγο δυνατά. Θα συνδεθούμε σε λίγο κι εμείς. Ωραία. Θα παίξουμε κι εμείς πολύ δυνατά. Ναι. Ωραία. Σε δύο λεπτά και τα λέμε, Σταύρο. Καλά. Λοιπόν. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Μέχρι να επιστρέψουμε με τον Σταύρο. Μαζί μας ήταν η Αναδομό. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, τα γραφεία της Αναδομό. Στον πρώτο όροφο, προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τις πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Πραγματικά θα τα κάνουν όλα όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και 6 άτοκες δόσεις και 3D απεικόνηση του χώρου σας, πώς θα γίνει πριν καν ξεκινήσουν οι εργασίες, και όλο το πακέτο σας το προσφέρει η Αναδομό. Η Στίχημαν είναι μαζί μας. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια παίζετε πολύ μεγάλες αποδόσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, τένις, ακόμα και ειδικά στοιχήματα που αφορούν το Game of Thrones ή οτιδήποτε άλλο, είτε εκλογές που έρχονται είτε που δεν έρχονται. Λοιπόν, σήμερα δύο μεγάλα παιχνίδια, Άγιαξ Γιουβέντους, Manchester United, Barcelona, μηδενική κανιότητα στο δεύτερο από τη Στίχημαν. Πατήστε τα κουμπιά που έλεγε ένας φίλος μας αγάπη. Έτσι. Και ποντάρετε στις καλύτερες αποδόσεις και σε 404 στοιχήματα, ειδικά στο Ajax Juventus και άλλα τόσα στο Manchester United Barcelona. Δεν νομίζω να υπάρξει κάποιος που δεν θα βρει την επιλογή που θέλει στη στοίχημα. Και το Ritz Casino Θεσσαλονίκη με την παράσταση Η Κυρία Επιθεώρηση στο θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή και Σάββατο που μας έρχονται οι δύο επόμενες και θα ακολουθήσουν άλλες δύο
τη μεθεπόμενη Παρασκευή και το μεθεπόμενο Σάββατο. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας στα ταμεία του Καζίνο Όλτου 24, ticketservice.gr, στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234567. Είναι προαιρετική, θυμίζω, η είσοδος πριν ή μετά την παράσταση στο θέατρο, στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πρέπει απλά να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει κάποιος ηλικιακός περιορισμός αν θέλετε να δείτε και να απολαύσετε την κυρία επιθεώρηση στο θέατρο Βεργίνα Παρασκευή και Σάββατο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Σταύρο Κόλκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24. Θα πεις στον κόσμο την πρόβλεψή σου? Όχι, δεν θέλω να τη μοιραστώ. Όχι. Λοιπόν, βλέπω παιδιά μια πολύ καλή διάδα να σκοράρουν και οι τέσσερις ομάδες σήμερα στο Champions League. Το λες τελικά. Το λέω, ναι, το λέω. Περαστικά σου. Έχω μια αμφιβολία για το Manchester United Barcelona βγει γκολ. Το άλλο το θεωρώ σίγουρο γκολ. Σε βλέπω να κάνεις μεγάλα ανοίγματα. Δεν ξέρω τι έχεις πάθει, αλλά τέλος πάντων. Έχω μια έφεση, να ξέρεις λοιπόν. Ναι. Έχουμε τον Σταύρο. Χρήστο. Ωραία, θα τον έχουμε στα επόμενα δευτερόλεπτα. Αφού με πεθάνω στον αέρα. Κανόνες να μας κολλήσεις, αγάπη. Μόνο αυτό σου λέω, τίποτα άλλο. Συγγνώμη, Στέργιο, θα σου πω απλά ότι σήμερα δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ κανονικά. Να καθόνεις σπίτι σου, αγάπη. αν τυχόν με κολλήσεις όμως, θα υποφέρεις απλά. Συγγνώμη. Για να το ξέρεις. Θα έπρεπε να κάτσω. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Να καθόσουν. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Θα σ' άφηνα μόνος σου. Δεν πειράζει. Από το να είμαι στο κρεβάτι μόνος. Τώρα μου το λες. Από το να είμαι στο κρεβάτι μόνος, κάνα τριήμερο. Τώρα άσε. Αν πήραμε το μικρόβιο, το πήραμε. Έχω την μπανάνα μου εδώ πέρα, θα με σώσει. Εσένα, ναι, εμάς να σας σώσει, δεν ξέρω. Λοιπόν. Θα πάμε στο Σταύρο να πούμε λίγο τα ποδοσφαιρικά, τι γίνεται στην ομάδα, τι περιμένουμε εν ώψη Κυριακής. Βγαίνουν διάφορα θέματα από εκεί. Τον έχουμε. Γεια Σταύρο! Μέχετε. Βέβαια. Βέβαια. Αφού μέχετε. Τι γίνεται, παιδιά, μιλήστε μου για εσάς. Σας λείπω. Όχι. Όχι. Εγώ Σταύρο δεν αισθάνομαι πολύ καλά, να ξέρεις. Ο Στέργιος εδώ πέρα. Ναι, τα συζητήσαμε, αλλά είδες την αδερφική αλληλεγγύη. Την είδες, αγάπη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Την είδες. Τέτοια αγάπη για τον συνάνθρωπο από τους συναδέλφους. Δεν πρέπει να έχει ποτέ εμφανιστεί ξανά. Να το έχεις πάντα κατά νου και όταν σου ζητάει κάποιος κάτι, θα λες όχι. Ναι. Σωστό. Ξεκάθαρα. Τι στόχο πήγε εγώ αυτό, Σταύρο, να ξέρεις. Σωστό. Άλλος ο Φιάνος εκεί. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Τι γίνεται, είμαστε στην έκθεση Sport Expo. Αρχίζει και παίρνει ζωή. Έχει κόσμο. Αρχίζει και παίρνει κάτι, τέλος πάντων. Περνάει δύσκολο ο Σταύρος εκεί. Ναι. Όχι, περνάω δύσκολα όντως. Είναι αλήθεια. Είχα ένα πολύ πιεστικό πρωινό για να μπορέσουμε εδώ πέρα να βγούμε. Ναι. Και να είμαστε ok. Όλα γίνανε καλά και πλέον πάμε στην ειδησιογραφία. Περίμενε, πριν ξέρω. Πες πού είμαστε, σε ποιο περίπτερο όλα αυτά. Είναι όλες οι Sport Expo στο περίπτερο 3. Ναι. Βλέπω τον Ασλαμά να έρχεται με το γνωστό περπάτημα του Μπαλάφα. Κρύψου. Να μην σε δει. Δεν γίνεται, έχουμε 50 τετραγωνικά περίπτερο. Όσο και να θέλω να το αποφύγω. Μαζί θα είστε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ωραία. Τέλος πάντων, πάμε επί τώρα. Της ουσίας, αυτό που σε πρώτη φάση πρέπει να σχολιάσουμε είναι την επιλογή διαιτητή στη Λάρισα. Έτσι. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ βγάζει, δεν έχω προλάβει να δω αν υπάρχει καμιά μουρμούρα. Μπα, όχι, ήρεμα πράγματα, όχι. Εντάξει, είναι ένα παιδί, εγώ δεν θα πω καλός, κακός διαιτητής ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά είναι ένα παιχνίδι μεταξύ μιας ομάδας που πέφτει και μιας ομάδας που... και μιας ομάδας που... με νίκη κλειδώνει το πρωτάθλημα και αν μη τι άλλο περίμενε έναν έμπειρο διαιτητή. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο κακά τα ψέματα η Λάρισα είναι πολύ πιεστική στην έδρα της, ενώ σε επίπεδο πάγκου, μουρμούρας, πίεσης που ασκεί προς όλους. Και περίμενα κάποιον πολύ πιο έμπειρο άνθρωπο να διευθύνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πραγματικά δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε η ΚΕΔ, είναι άλλη μία απόφασή της που μακάρι να τη δικαιώσει, απλά εκφράζω την ανησυχία μου. Μέχρι τώρα δεν την έχει αποφάσει πολύ δικαιώσει, μέχρι τώρα πάντως. Ναι, δεν έχει. Δεν έχει κάτι... μεγάλη ευστοχία. Ναι. Δηλαδή να πεις 8 στα 10, όχι. 8 στα 10 όχι. Είναι καλό νούμερο. Όχι. Όχι. Ναι. Δεν είναι καλά τα παιδιά. Δεν είναι καλά.
Μήπως επειδή τα... τα φορτώνετε άγχος, εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν μπορούν να λειτουργήσουν καθαρά. Καλά, και γι' αυτό μπορεί να φταίμε κι εμείς. Μην το γελάς. Ναι. Εμείς θα φταίμε στο τέλος. Ας τον αφήσουμε ότι... το φωτιά, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Άλλα, τι θέλετε να σχολιάσουμε. Θέλω λίγο να πεις την άποψή σου για, την... για το κλίμα που βγαίνει τελικό κυπέλλου χωρίς κόσμο. Και είπα εγώ το εξής. Αφού ρε παιδιά θα γίνει χωρίς κόσμο, αν το αποφασίσετε, να γίνει σε άλλο γήπεδο. Έτσι δεν είναι. Είναι λάθος η λογική μου. Αφού θα γίνει χωρίς κόσμο, να γίνει στο... στα Πηγάδια, να γίνει στο LFC Arena, να γίνει στο Παγκρίτιο, να γίνει όπου θες να γίνει εσύ. Ποιος το λέει αυτό. Ποιο. Ότι θα γίνει χωρίς κόσμο. Είπε χθες ο Βασιλιάδης ότι υπάρχει περίπτωση να πάρουμε ακραίες αποφάσεις. Και βγαίνει, ας πούμε, ένα κλίμα από Αθήνα κυρίως ότι μιλάμε για τελικό χωρίς κόσμο. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Χωρίς κόσμο, είναι μία τάση του να πείσει πως δεν πρέπει να δώσει πολλά εισιτήρια. Το ξεκινάνε επικοινωνιακά. Έτσι. Χωρίς κόσμο για να πάει μετά παραπέρα. Να πει ότι να σας δώσαμε και από 10.000. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα λίγο αστείο είναι το έργο. Δεν είναι να το αναλύουμε ιδιαίτερα. Εντάξει. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε πώς θα το διαχειριστούν. Πάντως, αν είναι να γίνει με 5 και 6.000 κόσμο, που λέω τώρα τυχαία, εντάξει. Mm-hmm. Ας τεθεί και θέμα αλλαγής έδρας. Ναι. Απλά. Ωραία. Απλά και κατανοητά. Για την αποκάλυψη του συναδέρφου Αντώνη Καρπετόπουλου ότι ο ΑΚΠΟΜ είναι δανεικός, τι έχεις να πεις, Σταύρο? Ψαγμένος. Να μας πει ο Ποντένσε τι είναι βασικά. Ο Ποντένσε να μας πει τι είναι. Ναι. Όταν γράφεις κάτι δεν πρέπει να είσαι λίγο ενημερωμένος, Σταύρο? Και να μην εκτίθεσαι έτσι. Αυτό τι είναι, το έκανες σαν αποκάλυψη? Έκανε αποκάλυψη ότι ο Μπέρκ θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και μην αποκλείεται ο ΠΑΟΚ να κινηθεί για τον Μπέρκ. Άλλωστε λέει ο ΑΚΠΟΜ είναι δανεικός και ο Σβιντέρσκι δεν είναι για επίπεδο Champions League. Μας νοιάζεται και ο Αντώνης. Ναι, θέλει το καλύτερο για μας, κατάλαβες. Εντάξει. Είναι ο πρώτος δανεικός που αγοράστηκε στην ιστορία των δανεικών. Κανονικά. Κανονικά και με τον νόμο. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι η φιλοσοφία της ΕΠΟ. Μεγάλη ΕΠΟ, τεράστια. Τεράστια. Η καλύτερη ΕΠΟ όλων των εποχών, παιδιά. Τέτοιο μόνο με εσάς βλέπουμε ποδόσφαιρο. Πριν δεν βλέπαμε τίποτα. Έχεις να κάνεις... και Άγγελο Μπασινά εδώ. Άγγελε! Ένα σχόλιο για την εθνική live μπορούμε. Ένα σχόλιο για την εθνική εδώ που είμαστε στον αέρα. Έλα, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια. Δεν είσαι και πιο δημοσιογραφικός. Το ξέρουμε, έλα. Άγγελος Μασιλιάδης. Και τώρα και εντάξει, θα δει ο Άγγελος που είναι δημοσιογραφικός και τα λέει ωραία. Σας έχουμε ακούμε. Άγγελο Μασιλιάδη εδώ ακούμε. Πέρα, θα κάνει ένα σχόλιο για την προσπάθεια της εθνικής. Μια νέα προσπάθεια, ξεκίνησε πολύ καλά. Έχει σημασία η άποψή του για το τι συμβαίνει ακριβώς στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Άγγελε. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είπα, όπως έχω πει και μετά τα παιχνίδια και πριν τα παιχνίδια, ότι κάνουμε μια νέα προσπάθεια και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε προς αυτό το στόχο προσιλωμένοι. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην ομάδα. Και προπονητικά και εξαγωνιστικά και οργανωτικά και έχουμε μια πολύ, βλέπουμε ότι αρχίζουμε κάτι να παρουσιάζουμε και αυτό είναι πολύ θετικό για μας και την προσέλευση του Στέλιου Γιαννακόπουλου, δυναμώνουμε το team, δυναμώνει η ομάδα και είναι πολύ θετικό, αλλά το όπως έχω ξαναπεί ότι είναι μια αρχή μόνο, έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας, είναι πολύ δύσκολα να αντιστρέψουμε τελείως το κλίμα που υπήρχε τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από το χέρι μας να το καταφέρουμε. Yeah. Αλλά θέλει λίγο την μπάλα κάτω, yeah, λίγα λόγια, πολλή δουλειά και να μην λέμε μεγάλα λόγια. Πάντως, επειδή λένε Άγγελε... Είναι δύσκολο πολύ να δημιουργηθεί κλουμπ. Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί το κλουμπ σε τόσες λίγες μέρες που έχετε στη διάθεσή σας. Ναι, είναι δύσκολο να δημιουργηθεί η ομάδα όπως ήταν παλιότερα που είχες και τα φιλικά και κάνεις κάποιες συγκεντρώσεις στις οποίες μπορούσες να βρεθείς μεταξύ σου στην εθνική ομάδα. Πλέον είναι όλα επίσημα και είναι πολύ λίγες ημέρες. Καταλαβαίνετε ότι μαζευόμαστε 3 Ιουνίου και 8 και 11 έχεις 2 παιχνίδια. Δηλαδή ουσιαστικά ό,τι κάνεις αγωνιστικά πλάνα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, δεν προλαβαίνεις να κάνεις κάτι άλλο πλέον. Και αυτό είναι το δύσκολο, το οποίο δυσκολεύει τους προπονητές και όλους όσοι δουλεύουν για την εθνική ομάδα. Αλλά
Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν καταλάβει ότι πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια και να δώσουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο όλοι από όλες τις πλευρές για να επανέλθει η Εθνική στις τελικές φάσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και για τον ποδοσφαιριστή αλλά και σαν εθνική ομάδα και σαν χώρα είναι πολύ καλό και θετικό για μας. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι σημαντικά για την ψυχολογία της ομάδας. Τα πρώτα αποτελέσματα δίνει ψυχολογία και τη δυνατότητα να προχωρήσεις και να δεις με πιο αισιοδοξία το μέλλον και τα επόμενα παιχνίδια. Βέβαια, ξαναλέω ότι είμαστε ακόμα στην αρχή, μην λέμε μεγάλα λόγια, δεν είμαι άνθρωπος που λέω μεγάλα λόγια. Θέλω βήμα-βήμα να πάμε, παιχνίδι με παιχνίδι. Μπορεί να έρθουν, μακάρι να μας έρθουν όλα όπως θα θέλουμε, μπορεί να έρθουν άσχημα αποτελέσματα. Πάλι το ίδιο θα λέω και πάλι θα επιμένω σε αυτό το πλάνο το οποίο έχουμε βάλει από την αρχή και εγώ και ο προπονητής και όλοι μέσα στην εθνική ομάδα. Ποδοσφαιρική σεζόν φτάνει στο τέλος της, ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί τα όσα. Η ποδοσφαιρική σεζόν, εντάξει, νομίζω ότι η βαθμολογία δίνει την πραγματική εικόνα την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη, δηλαδή στην κατάταξη, και νομίζω ότι όλοι το έχουν πει και ειδικά για τον ΠΑΟΚ ότι ήταν η καλύτερη ομάδα, ήταν η πιο σταθερή ομάδα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ενδιάμεσα είχε παίξει και πολύ καλό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός, αλλά εκεί που έπρεπε να ήταν καλός μετά τα Χριστούγεννα, που ήταν και τα παιχνίδια του Europa, εκεί έκανε τα 2-3 άσχημα αποτελέσματα τα οποία τον έφεραν πίσω. Οπότε, όταν έχεις και το αβαντάζ της βαθμολογίας, πες και με άλλη ψυχολογία, και όταν σε κυνηγάνε, είναι δύσκολο να σε πιάσουν. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Για τον Παναθηναϊκό, είναι μια ομάδα νέα, ο Γιώργος Οδόνης χτίζει ουσιαστικά. Όπως είπα και στην εκπομπή του Ντέμι, είναι νέα, είναι ένα καινούριο ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό από το 0. Επειδή και εσύ όταν ξεκινούσες, είχε μια εξαιρετική φουρνιά στον Παναθηναϊκό τότε, η οποία ουσιαστικά δημιούργησε μια βάση. Εγώ είπα ότι είναι μια καλή προσπάθεια, πάρα πολύ καλή, θετική, για να δουν και η ομάδα στην Ελλάδα πώς γίνεται και μπορεί να γίνει και με δικά μας παιδιά, όχι μόνο με μεταγραφές. Αλλά αυτό που είναι ότι τώρα που χρειάζονται τη βοήθεια και τη στήριξη να γίνει, θα πρέπει να γίνει έτσι, που νομίζω πολύ καλά το ξέρουν και ο Γιώργος και ο Νίκος που έχουν την ομάδα, που κάνουν δηλαδή όλο το project της ομάδος. Νομίζω ξέρουν πολύ καλά ότι από εδώ και πέρα ότι η ομάδα χρειάζεται την ανάλογη ενίσχυση, όχι κάτι το πολύ μεγάλο, αλλά την ανάλογη ενίσχυση την οποία θα στηρίξει αυτό το πλάνο και θα του δώσει ένα βήμα παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ωραία κουβέντα σας. Ο Άγγελος Μασίνας, πρωταθλητής Ευρώπης, παιχτάρα μεγάλη, δεν το συζητάμε, από τα κορυφαία. Χαφ που πέρασαν ποτέ από την χώρα μας. Ένα παιδί το οποίο πραγματικά τίμησε για αρκετά χρόνια τον ελληνικό ποδόσφαιρο και εντός και εκτός. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να σχολιάσουμε. Σταύρο, υπάρχουν διάφορα θέματα για το μάτς Κυριακής, να πάμε σιγά σιγά σε αυτό. Τα θέματα τραυματισμών. Ναι. Εντάξει, λέγαμε και με τον Στέργιο ότι okay, οι λύσεις υπάρχουν προφανώς. Αλλά δεν μπορείς να τα παραβλέψεις και αυτά. Δηλαδή, τώρα μιλάμε και για τον business bar πλέον. Όχι. Πρέπει να υπάρχουν λύσεις σε όλα τα επίπεδα. Κοίτα, τώρα δεν έχω την εικόνα του κατά πόσο είναι μεγάλα τα προβλήματα. Κοίτα, ο business bar πάει για 2 μέρες συντηρητικά, δηλαδή σήμερα και αύριο. Και από Παρασκευή, αν θα μπει στο οικονομικό πρόγραμμα, κάνουν στο 100%. Θα δούμε, παιδιά. Δεν είναι. Ο Λουτσέσκου θα πρέπει να βρει τις λύσεις, ό,τι και να γίνει. Είναι ένα παιχνίδι που ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να κλειδώσει το πρωτάθλημα μια ώρα αρχίτερα. Όχι πως θα αλλάξει κάτι αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ στη Λάρισα. Το αίτητο είναι το ζητούμενο για μένα. Νομίζω και το Λεβαδιακό θα το κερδίσει, δεν τίθεται θέμα. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα. Και τι θες? Περίμενε λίγο. Δεν είναι η κουμπή, δεν συμβαίνει, ξέρεις αυτά, ναι. Κόσμο, υπάρχει κόσμο στην έκθεση, στη Sportex με τον Λίμπερο, εκεί και... Τώρα με ακούτε καλύτερα. Έλα, ναι. Έλα. Κάνει επιστροφή αυτό, δεν κάνει, δεν είναι καλό. Όχι, πριν καλύτερα. Ναι, πριν ήταν καλύτερα. Πριν καλύτερα. Ναι, τώρα δεν είναι καλύτερα.
Έλα, κάναμε και το τεστ στον αέρα. Αποτυχημένο το τεστ, δεν πειράζει, θα το διορθώσουμε. Θα το διορθώσουμε. Για τους καλεσμένους, γιατί αναγκάστηκα τον Άγγελο τον Μπαζινά να το κάνω τη συνέντευξη με το δικό μου ακουστικό. Ναι. Εγώ δεν είχα δηλαδή. Γι' αυτό έγινε αυτό το τεστ τώρα εδώ με τον Χρύσανθο. Με τον Χρύσανθο, ο οποίος δεν είπε κουβέντα για τα τρίποντα που έβαλα στο φιλανθρωπικό. Πώς δεν είπα, είπα. Εντάξει. Χρύσανθο, που είχα δύο στα δύο. Αλήθεια έλεγε. Αλήθεια έλεγε, έβαλε. Ακούγομαι λίγο πιο χαμηλά εγώ από αυτό. Βασικά θα ακούμε κάπως τώρα περίεργα εσένα. Γιατί... Κάπως, θα το φτιάξουμε, δεν πειράζει, σιγά σιγά. Είναι όπως τα παλιά καλά ελληνικά πανηγύρια, έτσι. Με έκο. Και περίμενα ακόμα δεν ανοίξαμε το ηχείο μπροστά. Να κλείσουμε, να κλείσουμε μία με το Σταύρο, να κλείσουμε με το Σταύρο και μετά άνοιξε ό,τι θέλεις. Γιατί εντάξει. Απλά πείτε στο Σάκη, θα πάρουμε πίτσες και τα λοιπά από εδώ, οπότε να έρθει. Η Σκόρπιον σήμερα στο χωριό σας. Σταύρο, αν έχεις κάποιο σχόλιο για το χθεσινό αγώνα του Βόλη και τόσο ακολούθησαν, ή αν θέλεις να πεις δύο λεπτάκια για το διεθνές ένταλμα σύλληψη για το ΔΕΛΤΑ ΜΗ σε Ρωσία και Γερμανία. Θα πάει σε άλλη χώρα, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Εγώ αυτό που θα σχολιάσω αθλητικά για το Βόλεϊ είναι ότι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά κατάφερε να σβήσει τον κίνδυνο εξευτελισμού. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάλι πήγε να χάσει σετ ναι. Με έξι μπροστά. Ναι, ναι, στο δεύτερο. Αλλά αντέδρασε αυτή τη φορά όπως έπρεπε. Για τα υπόλοιπα, πραγματικά θέλω να αποφύγω και αποφεύγω παραδοσιακά να λέω το οτιδήποτε. Διακρίνω ότι υπάρχει μια τοξικότητα απίστευτη από όλες τις πλευρές, η οποία είναι επικίνδυνη και μπορεί να κλείσουν σπίτια. Ναι. Ας ηρεμήσουν τουλάχιστον αυτοί που διαχειρίζονται τις ομάδες, όλες. Δεν λέω πάω καλός ο Ηρακλής κακός ή ο Ηρακλής κακός, ο πάω καλός και να είχαμε να λέγαμε. Ωραία. Αυτοί που διαχειρίζονται τις ομάδες, ας κρατήσουν τους τόνους σε ένα επίπεδο. Εννοείται ότι προσωπικά εγώ σαν Σταύρος, αν υπήρξε κάποια συμπεριφορά ο παδού του ΠΑΟΚ που μάλλον υπήρξε ρατσιστικού περιεχομένου, είμαι αντίθετος 100%. Από την άλλη όμως, θα πρέπει να δούμε από πού προέρχεται αυτή η τοξικότητα, γιατί προέρχεται αυτή η τοξικότητα και πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η τοξικότητα. Το ίδιο είπε Σταύρο και ο πρόεδρος, ο Αντώνης Τσαλόπουλος του ΠΑΟΚ 24, ότι πρέπει λίγο να δούμε τι γίνεται και να μην δυναμητίζουμε τις καταστάσεις σε μια δύσκολη εποχή. Είμαι 44 χρονών. Από τα 14-15 που πηγαίνω εκδρομές και μετά που έγινα δημοσιογράφος, έχω δει να κλείνουν εκατοντάδες σπίτια. Με έχει κουράσει αυτό το πράγμα, φάνταστα. Ναι. Με έχει κουράσει, δηλαδή θέλω να σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Αλλά η ουσία είναι ότι υπάρχει. Ναι. Ζωές χάθηκαν. Άνθρωποι πήγανε φυλακή. Άνθρωποι καταστράφηκαν οικονομικά για δικαστήρια. Άνθρωποι πηγαίνουν αντί να βλέπουν την ομάδα τους, παρακολουθούν, πηγαίνουν στα τμήματα και κάθονται 6 ώρες εκεί. Δεν μπορούν να στρώσουν τη ζωή τους, δεν μπορούν να δουλέψουν. Έτσι, έτσι. Λίγο δηλαδή να αλλάξει το πράγμα. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που η κρίση έχει βγάλει αγριά αίσθηκτα που... Η αντιπαλότητα μέσα από την ανέχεια φτάνει σε επίπεδα ακραία που η κοινωνία ψάχνει τρόπους τέλος πάντων για να χωριστεί σε γκρουπ για να κάνει κακό ένας τον άλλον. Λίγο διαφορετικά να το πάρουμε. Δεν είναι σοφά πράγματα αυτά. Οδηγούν πάντα σε λάθος δρόμους. Πάντα. Δεν θυμάμαι μία φορά στη ζωή μου που να οδήγησε σε κάτι καλό μια τέτοια τοξικότητα. Σωστά. Για αυτά. Να κλείσουμε και να σας αφήσουμε, κάνε μας λίγο μια εκτίμηση για τα δύο σημερινά μάτς του Champions League. Χθες θα πήγες καλά στη Λίβερπουλ, τον Άσο με μείον με χάντικα πηγή. Με μείον και το Χιμ και Άντελ ήμασταν πολύ κοντά γιατί πήγε δεν πειράζει Σταύρο, πληρωθήκαμε εμείς, δεν πειράζει, μια χαρά ήμασταν. Τέλος πάντων. Για τα σημερινά. Άγιαξ Γιουβέντους. Goal και over. Mm-hmm. United Barcelona. United Barcelona. Πολύ καλή ερώτηση. Το διπλό τι δίνει σκέτο. 2-0-2. Πολύ ωραίο διπλό. Λες, Ναι, ναι. Ωραία. Αυτά. Σε αφήνουμε εκεί να συνεχίσει τη δημόσια σχέση. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και ο Σταύρος από την έκθεση. Sport Expo. Πέρασε μια πόρτα. Μέχρι το Σάββατο.
μέχρι τις 8 το απόγευμα καθημερινά. Να περάσετε από εκεί, να τα πούμε μετά. Από τα... Να περάσουμε μια βολτίτσα. Σήμερα εγώ δεν μπορώ, αλλά αύριο ναι. Ωραία. Σήμερα δύσκολο. Νομίζω έκθεση με μεγάλο ενδιαφέρον γενικότερα. Ναι. Το περίπτωρο του Λίμπερο φέτος είναι καλύτερο το περσινό. Κάθε χρόνο βελτιωνόμαστε. Καταρχάς είμαστε όλοι μαζί. Λίμπερο, πάω 24 από τη μία, όλα πάω από την άλλη. Λίμπερο Media Group. Οπότε θα είμαστε όλοι εκεί. Χρήσανος και Σταύρος, όλη τη διάρκεια της ημέρας νομίζω. Και όλοι οι υπόλοιποι θα περνάμε όλοι από εκεί. Θα περάσουμε εκεί, ναι. Μέχρι το Σάββατο, λοιπόν. Υπάρχει και μια ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ για το θέμα της Τούμπας. Θα το πούμε μετά το διάλειμμα. Ναι. Γιατί λίγο ξεφύγαμε χρονικά. Πάμε λίγο γρήγορα να κάνουμε το διάλειμμα, αφού πούμε ότι κλείστε εγκαίρως τα εισιτήριά σας για το θέατρο Βεργίνα και την κυρία επιθεώρηση στα ταμεία του καζίνο ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7, Παρασκευή και Σάββατο 10 παρατέταρτο η κυρία επιθεώρηση. Από τις τελευταίες παραστάσεις, αν δεν υπάρξει νέα παράταση, αλλά με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, Παρασκευή, Σάββατο που μας έρχονται και τη μεθεπόμενη Παρασκευή και το μεθεπόμενο Σάββατο, άλλη μια επιτυχημένη, το δείχνουν τα νούμερα και οι άνθρωποι που φύγανε ευχαριστημένοι από το γεμάτο θέατρο Βεργίνα όλο αυτό το διάστημα. Το στέγη στον Εύωσμο Στέργιο είναι ένα. Μπαρντόν Καφέ Μπαρ. Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο, δίπλα στο πεζόδρομο το μαγαζί. Από το πρωί με καφέ μέχρι το βράδυ με ποτό, κοκτέιλ, πολλές εκπλήξεις και event. Ένας όμορφος, ζεστός και φιλόξενος χώρος που σας περιμένει όλους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ανεβασμένη ρυθμή και διασκέδαση κάθε μέρα, όλη μέρα στον Μπαρντόν. Μεταλλείων Ταύρου 4, θυμίζουμε, στον Εύωσμο. Ωραία είναι στο πεζόδρομο. Ωραία είναι. Τον Μπαρντόν, ναι. Πολύ ωραία είναι. Ωραία είναι και τα Νάξου Στέργιο. Οι καλύτερες επιλογές σε παπούτσια. Είτε θέλεις ανδρική συλλογή, εκεί. Είτε θέλεις γυναικεία, εκεί. Παιδική, εκεί. Αξεσουάρ, τσάντες, πάρα πολλά τα σχέδια και πολύ καλές τιμές. Και η ποιότητα φυσικά, γιατί μιλάμε για ναι, αγοράσαμε λευκά παπούτσια, αγάπη και δύο μέρες. Μια ψυχαλίζει, μια βρέχει όμως. Και θα τα βάλεις από εβδομάδα. Συγγνώμη, δεν πρέπει να γίνει αυτό. Θα τα βάλεις από Τρίτη-Τετάρτη, αλλά δεν πειράζει. Εκτός να το κάνω ανάποδα. Πάω να πάρω μαύρα. Ναι. Και σταματίζει η βροχή, κατάλαβες. Ναι. Το δούμε έτσι. Ένα κατάστημα στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ένα κατάστημα στο Mediterranean Cosmos. Το νέο κατάστημα Τσιμισκή μέσα στο τέλος είναι στη διάθεσή σας. Πολλά στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Κατάστημα και στο Ελευθέριος Βενιζέλος και φυσικά nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και ωραία. Η στοίχημα είναι μαζί μας. Βεβαίως. Οι καλύτερες αποδόσεις τα λέγαμε και πριν με τον Σταύρο. Δεν θυμάμαι τι έδωσε ο Σταύρος, στην αλήθεια. Ο Σταύρος έδωσε goal και over το Ajax Juventus. Ναι. Α, και διπλό. Συμφωνούμε σε αυτό στο goal. Εντάξει, και διπλό την Μπαρτσελόνα, που φυσικά κάθε άλλο παρά απίθανο είναι, αλλά όχι, το 2-0-2 στη στοίχημα φαίνεται ικανοποιητικό. Να ποντάρει την Μπαρτσελόνα στο 2-0-2. Λοιπόν, ξέρει τι είναι καλό, η καλή επιλογή. Το VAR. Αυτό που λέει και εσύ πριν. Χθες χάσαμε σε το VAR. Ναι, σε όλα τα μάτς του Champions League δεν θυμάμαι παιχνίδι πλέον που να μην έχει VAR. Δηλαδή, άμα βάλει το over μισό και στα δύο, κάτι θα σου δίνει, πιστεύω. Δεν υπάρχει, σκέψτε το λίγο, δεν υπάρχει μάτς χωρίς VAR. Over μισό, λες, ναι. Ένα θα δείξει σίγουρα. Εδώ δείχνει 2 και 3 σε κάθε μάτς. Ναι. Χθες είχε και στα 2. Πάλι. Εγώ πόνταρα στο τότε να με. Εγώ λέω VAR. Σα δίνω άλλο. Άντε. Ξυπνήστε. Άντερ προτείνει εσύ. Over. Over. Over μισό. Εχθές πόνταρα άντερ στο. Άντερ VAR. Βάζει και... τώρα. Εσύ σου λέω, το δουλεύουν παντού. Δεν υπάρχει μάτς Champions League φέτος που να μην έχει VAR. Άντε να δούμε λοιπόν. Α, ξέρει τα πρώτα. Πάμε για άλλη μα και πανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Για το τελευταίο τέταρτο του σημερινού ΠΑΟΚ 24. Αναλύσαμε και τα γύρω-γύρω. Είχαμε τον Αντώνη Τσαλόπουλο, μας είπε τη δική του θέση που εκφράζει φυσικά και το ΤΑΠΑΟΚ για την ανακοίνωση του Ηρακλή. Ακούσαμε και τον Σταύρο Κόλκα από την έκθεση που τσίμπησε αγάπη και τον Άγγελο Μπασινά. Ναι. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο μπάσκετ. Αφού... Πριν πάμε λοιπόν ναι. Στο μπάσκετ, να πούμε για την ανακοίνωση, παύλα ενημέρωση της ΠΑΟΚ για το κομμάτι του γηπέδου και τη νέα Τούμπα. Ουσιαστικά η ΠΑΕ και ο ΑΣ αυτό που λένε είναι ότι έχουν αποστείλει ήδη από τις αρχές του μήνα προς το Δήμο και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έτοιμα προς το Συμβούλιο των Φορέων για την έγκριση της πρότασης για το ειδικό χωρικό σχέδιο. Αυτό που υπάρχει μέσα στην ανακοίνωση είναι ότι έχουν γίνει τα βήματα από πλευράς ΠΑΟΚ και πλέον αυτό που μένει είναι τα επόμενα βήματα και οι αποφάσεις των συμβουλίων. Με τον ΠΑΟΚ να σημειώνει ότι ευελπιστούμε ότι αυτές θα ολοκληρωθούν άμεσα πριν την πάυση των εργασιών τους λόγω των επικείμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Ναι. Να μην υπάρξει δηλαδή ακόμη μια καθυστέρηση στο συγκεκριμένο θέμα. Διακρίνω μια ροπή ορισμένων να παροτρύνουν και άλλους ότι στο μάτι με το Λεβαδιακό πάμε να ξυλώσουμε την Τούμπα. Ναι,
Εξής ότι και προχθές πολύ βγαίνανε. Ναι, κατά, θα αναφερθούμε σε αυτό. Παιδιά, αν τυχόν πάρθει απόφαση να γίνει αυτό το πράγμα, θα με ρημνήσει η ΠΑΟΚ στο να πάμε όλοι να πάρουμε αναμνηστικά. Δεν χρειάζεται μετά το μάτσο με τον Ολυμπιακό. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο ΠΑΟΚ, αν δεν είναι 150% σίγουρος ότι μπορεί να φύγει από την Τούμπα και να πάει και αυτό το ατζόγλιο, γιατί θα προχωρήσει η Τούμπα, δεν θα το κάνει. Οπότε, αν ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρος, το ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει, θα το ξέρουμε, ναι, και αν το ξέρουμε μετά το τέλος της χρονιάς, πάλι θα έχουμε την ευκαιρία όλοι, ναι, μας να πάρουμε τα αναμνηστικά μας. Δεν υπάρχει αλλά περίπτωση να αυτό το κλίμα ότι πάμε στην Τούμπα και να πάρουμε όλοι από ένα καρεκλάκι φεύγοντας, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι το τελευταίο μάτς. Δεν ξέρω, εμένα μου ακούγεται κάπως. Μα σου λέω, προχθές είχε κόσμο που έπαιρνε τα καρεκλάκια. Ναι. Κανονικά, μετά το μάτς. Ναι, απλώς τώρα υπάρχει και κίνημα. Και υπάρχουν και οδηγίες. 25 ότι, ναι, άτομα τα πήραν τα καρεκλάκια. Ναι, τώρα μην τα πάρουν 25.000. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει μετά το πράγμα. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος αυτή τη στιγμή. Όταν έρθει η ώρα, εντάξει, είναι λίγο μακρινό σε σχέση με, ναι, την. Ας περάσει το μάτς με τη Λάρισα, να μπούμε στο μάτς με τη Λιβαδιά και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Έχουμε τον Νίκο. Δεν τον έχουμε τον Νίκο. Θα τον έχουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα τον έχουμε τον Νίκο μαζί μας. Το παιχνίδι είναι στις 4 Πατέρα, το θυμάμαι καλά. Ναι, 15:45. Στο Παλατάκι, 5 και 10 ευρώ τα εισιτήρια. ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, προφανώς. Καλή ομάδα του Πανιώνιου, σε πολύ καλό timing νομίζω. Κέρδισε το Περιστέρι την Κυριακή. Αυτό το μάθημα ήταν. Το Περιστέρι νομίζω κέρδισε. Τον έχουμε. Ας ακούσει και ο Νίκος. Καλησπέρα Νίκο. Την είδηση βόμβα, νομίζω που συγκλονίζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Διακοπή στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας της Κύπρου λόγω στημένων. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, Νίκο, να ξέρεις. Ναι, ούτε εγώ δεν το πιστεύω. Γιατί γίνονται τέτοια πράγματα στην Κύπρο? Δεν το πιστεύω εγώ, όχι. Εγώ πιστεύω, ναι, ότι είναι κακοήθεια. Δεν. Ναι. Νίκο, ναι, ο Πανιώνιος το Περιστέρι δεν κέρδισε? Το Περιστέρι, ναι. Άντε, μπράβο. Περιστέρι, 97-95. Ωραία. Και ουσιαστικά με την νίκη αυτή καθάρισε με το θέμα παραμονής, αν και λογικά δεν θα είχε θέμα. Ναι. Έχεις κάνει καλή σεζόν με τον Πανιώνιο. Γιατί... εντάξει, πολύ περίεργη σεζόν. Με πολλές αλλαγές προπονητών, πολλά πρόσωπα πήγαν, ήρθαν. Με βάση τα περσινά και όλα όσα ξέραμε, συνοκρατιέται. Ναι, οκ. Εντάξει. Έχει γενικά ο Πανιώνιος, έχει τις άκρες του, έχει κάποια χρήματα τέλος πάντων για αυτό το επίπεδο. Είναι μια χαρά. Ναι. Ο Πάκο απ' την άλλη. Ο Πάοκ απ' την άλλη σίγουρα δεν έχει χρήματα. Έτσι. Ξεκινάω από αυτή τη βάση. Έτσι. Εντάξει, είναι πολύ ζωρικό το παιχνίδι σήμερα. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Νομίζω ότι εξαρτάται πολύ από τον Πανιώνιο το παιχνίδι σήμερα. Και μπορώ να το εξηγήσω. Mm-hmm. Στη λογική ότι ο Πανιώνιος είναι μια ομάδα που, εντάξει, παίζει ένα μπάσκετ ινδιάνικο, όπως το λέω εγώ. Δηλαδή, αν έχει σε μέρα ένα βγήκο τους Αμερικανούς του, μπορεί να βάζει όλο το βράδυ και να έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, έχει ένα παίχτη όπως ο Μπέρι που μέση ώρα του στο πρωτάθλημα είναι πολύ υψηλή, είναι παίχτης που είναι πραγματικά παίχτης ρυθμού. Έχει ένα παίχτη όπως ο Χάρης, εκεί στο 4, που παίζει πολύ με το τρίποντο, που και αυτός μπορεί να σε σκοτώσει από μακριά. Οπότε, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ήταν όλα κανονικά, θα έλεγα ότι, οκ, okay, εύκολα, δύσκολα, δηλαδή θα την κάνει. Αλλά επειδή δεν είναι κανονικά, δηλαδή, πλέον είναι ένα ακόμα μείον ένα στη θέση 3, δηλαδή έχει μείνει πλέον μόνο στο Πέπιτς εκεί, για να κυνηγάει το αντίπαλο διάρη, τριάρη, τεσάρη, ό,τι και αν είναι αυτό στη θέση που παίζει. Ο Γκάρετ, ναι μεν θα είναι στην αποστολή, αλλά πολύ δύσκολο θα αγωνιστεί. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά ο Πάγκο είναι σήμερα με ένα ρόστερ τυπικά 10 παικτών, παύλα 9. Μέσα σε αυτούς βάζω και τον Τσόχλα, ο οποίος δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής. Οπότε μιλάμε για ένα πάρα πολύ μικρό rotation σήμερα, το οποίο θα πρέπει να είναι σε καλή μέρα επιθετικά, δηλαδή να του βγουν τα πράγματα που θέλει να κάνει στην επίθεση, και ταυτόχρονα στην άμυνα να κρατήσει αυτούς τους ρυθμούς παίχτες που άμα μπουν σε ρυθμό μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι στα δικά μου τα μάτια εξαρτάται λίγο παραπάνω τον Πανιώνιο, γιατί ο Πανιώνιος είναι και ομάδα που ναι μεν έχει κάνει τα νίκες, ναι μεν έχει ένα ατομικό ταλέντο και παίχτες με έθνικτο, αλλά δεν είναι καμιά ομάδα που παίζει κάποιο τρομερό μπάσκετ ή τέλος πάντων. Είναι ξεκάθαρα ομάδα ημέρας ο Πανιώνιος. Και γι' αυτό νομίζω, αν όχι όλες τις νίκες του, τις περισσότερες από τις έχει στην έδρα του. Και ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Πανιώνιου κέρδισε δύσκολα στο πρώτο γύρο, τότε εκεί πριν τα Χριστούγεννα. Ναι. Οπότε είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί κάποιος να πει ΠΑΟΚ Πανιώνιος και να λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει εύκολα. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι το παιχνίδι σήμερα. Είναι αρκετά δύσκολο. Και γιατί αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία δεν
δεν έχει αφιού άγχος. Δηλαδή ο Πανιώνιος έχει σωθεί. Αυτό μπορεί και να βγει υπέρ του ΠΑΟΚ, δηλαδή το κίνητρο που έχει ο ΠΑΟΚ για καλύτερο πασάρισμα στην βαθμολογία να παίξει το ρόλο του. Αλλά από την άλλη, επειδή μιλάμε για μια ομάδα προσπαθώντας που έχει πολύ αίσθητο, πολύ σουτ και όλα αυτά, μπορεί να του κάτσει καλά η μέρα και να έχει μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ πολύ περίεργο το παιχνίδι το σημερινό. Ναι. Έβλεπα, Νίκο, το πρωί την τελετή για τον Νοβίτσκι. Δεν θέλει να ζήσει λίγο το ελληνικό πρωτάθλημα να τον πάρουμε για τα play-off. Δεν βαρέθηκε 30 χρόνια εκεί στον Ντάλλας, πόσο ήταν, 21. 21 χρόνια. Εντάξει, έζησε και το NBA, εντάξει. Μιλάμε τώρα για παίχτη από άλλο πλανήτη, γι' αυτό και έπαιζε το NBA. Λέω, μήπως ενδιαφέρεται να ζήσει λίγο την Α1, λίγο να αλλάξει παραστάσεις. Ο συγκεκριμένος νομίζω ότι ήταν και λίγο λατρεία και λόγω του χαρακτήρα του. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή αυτός ο τύπος χαραμίζεται που είναι Γερμανός, θα πω εγώ. Δηλαδή δεν είναι το τυπικό στοιχείο Γερμανού που έχουμε στο μυαλό μας. Αυτός ο ψυχρός. Και ο οποίος βρέθηκε στο NBA όχι από το παράθυρο, αλλά παιδί μου όταν βρέθηκε στο NBA τότε το γερμανικό πρωτάθλημα τώρα για μένα είναι στα top της Ευρώπης. Γήπεδα, ομάδες, παίκτες, ναι, ναι, ναι. Και όλα αυτά. Τότε δεν υπήρχε γερμανικό πρωτάθλημα. Και επίσης συγκεκριμένως, αν δεν κάνω λάθος, όταν τον βρήκανε ή του NBA τότε, πριν 20 χρόνια, ήταν η ομάδα Α2 της Γερμανίας, η θερμική Würzburg, από την οποία προέκυψε ο Νοβίτσκι. Μπορεί να κάνω λάθος για την Α2, δεν είμαι κατσοφασιστικός, αλλά και πάλι και στην Α1 ήταν, 20 χρόνια πριν, το 1999, το ποδάλημα της Γερμανίας δεν είχε σχέση, δηλαδή δεν ήταν στα top της Ευρώπης. Στις Μπάτσες ήταν στην αρχή. Έχεις δίκιο, Νίκο. Αυτή η DJ και η Würzburg, ναι. Ναι. Όταν λέει ο Νοβίτσκι αποκτήθηκε από τους Mavericks, αυτή η ομάδα έπαιζε στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Ναι. Στη South Division κιόλας. Δηλαδή στον νότιο όμιλο. Ακριβώς. Κάτι σαν Σπάρτη, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν... Και 20 χρόνια στους Mavericks, έτσι. Ναι. Καλά, εντάξει, αν δει κάποιος τις διακρίσεις και τα ρεκόρ, εντάξει, απλά κλαις, δηλαδή έχει ένα κατεβατό στο Wikipedia, από πάνω μέχρι κάτω. Ωραία, ναι, και το καλό και το συγκεκριμένο είναι ότι πήρε και ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή, γιατί στην Αμερική, ξέρεις, άμα τελειώσει ό,τι καριέρα και να κάνεις, δεν έχεις πάρει και ένα δαχτυλίδι, λίγο σου μένει σαν σαρετσινιά. Αυτός πήρε και ένα πρωτάθλημα με τους Mavericks. Δεν θυμάμαι ακριβώς την χρονολογία για να είμαι ειλικρινής. Το 11. 40, αλλά έχει πάρει το 11. 40, ναι. Είναι 40, ναι. Το 78 γεννηθείς. Μάλιστα. Και ένας αθλητής, Νίκο, που δεν άφησε ποτέ την εθνική Γερμανία, ε. Δηλαδή, ναι, ήταν ελάχιστα τα τουρνουά τα μεγάλα που έλειψε, ναι. Να τα βλέπουν οι δικοί μας λίγο αυτά. Γιατί κατά καιρούς είχαμε πολλές έτσι. Τέλος πάντων. Και ακόμα ένα. Αυτό έλεγε η καρδούλα του, ρε φίλε. Το είχε βάλει μέσα στο μυαλό του ότι το καλοκαίρι θα είμαι την εθνική ομάδα, ό,τι και να γίνει. Εκτός και αν έχω κάποιο σοβαρό πρόβλημα με τραυματισμό αυτό. Και αποσύρθηκε και ο Γουέιντ, νομίζω. Ναι. Είναι αυτό που σου έλεγα. Το Γουέιντ, αν δεν έχετε δει. Μου το είπε αγάπη το πρωί. Να το δείτε, παιδιά. Ναι. Θα κλαίσει, πραγματικά θα κλείσει μια ώρα. Δεν θέλω να κλαίω μια ώρα τώρα. Στέργιο, ό,τι και να είσαι, αυτό το βίντεο θα σε αγγίξει πραγματικά. Είναι αλλού. Οι άνθρωποι είναι αλλού. Τέλος πάντων, επειδή είχα μια αγάπη προς το Σικάγο, παιδί όθεν, στη χρυσή εποχή και επειδή είχε αγωνιστεί και στο Σικάγο Γουέιντ, νομίζω είναι και το Σικάγο κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Θα δω το βίντεο. Θα ακούσω και την αγάπη και τον Νίκο. Δεν υπάρχει, σου λέω. Θα δω το βίντεο με το που τελειώσουμε. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε. Αυτό είναι από τις πιο αγαπημένες μορφές του NBA, ο συγκεκριμένος. Ναι. Όπως και ο Νοβίτσκι. Κοινά αποδεκτός, τέλος πάντων, δεν ήταν. Ξέρεις, κάποιοι να λένε κάποια διάφορα άσχημα πράγματα για αυτόν ή κάποιοι άλλοι να λένε καλά. Πάντως, Νίκο, εγώ το έχουμε ξαναπεί, νομίζω ότι συμφωνούμε. Ήταν άλλη μορφή του NBA τότε, άλλη έχει τώρα. Είναι πρόσωπα που εντάξει, βοήθησαν πολύ στο να αγαπήσουμε όλοι το NBA στα καλά χρόνια. Είχε η κάθε ομάδα μια ταυτότητα. Υπήρχαν παίκτες σταθερές για κάθε ομάδα. Δεν ήταν και τόσο προσβάσιμοι όπως τώρα. Δηλαδή τότε το να κάνεις να δεις ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, τον Bulls, τον Jordan, ήταν μεγάλη επιτυχία. Ναι, όντως. Τώρα πατάς το YouTube και βλέπεις τα πάντα. Δηλαδή τα έχεις όλα δίπλα σου. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ναι. Πολύ μεγάλη υπόθεση πλέον. Τέλος πάντων. Και γι' αυτό έχει γίνει και πιο δημοφιλές σε τηλεθεατές, σε πιο νεαρές ηλικίες τέλος πάντων. Ναι, πλέον το βλέπουν όλοι. Ακριβώς. Απλώς νομίζω ότι δεν έχει τόσο μεγάλες προσωπικότητες. Εντάξει, ότι έχει. Υπερπαίκτες έχει και θα έχει το NBA, αλλά προσωπικότητες δεν έχει. Εγώ νομίζω ότι έχει, φίλε, απλά είναι στο τωρινό πλαίσιο. Δηλαδή τότε χρειαζόταν λίγο πιο σκληρούς παίκτες πάνω προσωπικότητες, τώρα χρειάζεται
πάλι δυνατές προσωπικότητες, όχι τόσο σκληρός είναι τώρα. Γιατί έχει αλλάξει το άθλημα λίγο και το πρωτάθλημα έγινε γι' αυτό. Τέλος πάντων, είναι νόμος η ζωή, Νίκο, με αυτούς που μεγαλώνουμε να τους έχουμε στο μυαλό μας κάπως αλλιώς. Εννοείται, 100%. Παίζει και αυτό ρόλο. Ναι. Δηλαδή, αν μιλήσουμε με κάποιον που έβλεπε, ξέρω εγώ, NBA, αν μπορούσε να δει το 70, θα σου έλεγε ότι εκείνο το NBA είναι καλύτερο. Το 70. Ναι, σωστά. Με σωστά. Το Τζάπερλεν κτλ. Τέλος πάντων, για να μην το πλατιάζουμε, 4 παρατέταρτο. Σε αυτή την πολύ ωραία ώρα του ΕΣΑΚΙ, αφού είναι φίλοι μας, όπως λέει ο Σταύρος. Ναι. Μπασκετική, μπασκετική. Μπασκετική ώρα. Ναι. Δεν ξέρω αν την υιοθετήσουν και στο NBA, μιας και μιλάμε για το NBA. Να το δουν λίγο εκεί. Έχει φύγει ο Στέρνε, δεν... νομίζω, ή όχι. Τώρα, είναι κομισάριος ακόμα, εδώ και 50 χρόνια, όχι. Όχι, φίλε, άλλος πρέπει να είναι, αλλά έχει αυτό ένα αναλογό όνομα, νομίζω. Εντάξει, δεν θυμάμαι. Δηλαδή μπορεί να είναι με ο Τζορτ Στέρν, ο αδερφός του, πάει οικογενειακά. Όχι, όχι τώρα, δεν είμαι σίγουρος, θα εκτεθούμε. Δεν είμαι σίγουρος. Στην Δημοκρατία και στο NBA, παιδιά. Άρα ο μεγαλύτερος και σε χρόνια διάρκεια παρουσία είναι ο Βασιλακόπουλος, δηλαδή, σε όλο τον κόσμο, αυτό μας λέει. Ναι. Αφού φάγαμε και το Στέρν. Βιονικός. Για τα επόμενα 50 χρόνια. Βασιλακόπουλος. Λοιπόν, 4 παρατέταρτο. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για τον κόσμο που θα έχει. Νομίζω οι γνωστοί θα είστε. Οκ. Εντάξει. Συμφωνεί. Τετάρτο, 4 παρατέταρτο. Πάω Πανιόνιος. Οκ. Ναι. Λοιπόν, αυτά περισσότερα από το παρατάκι και στο Λίμπερο και στο ΠΑΟ 24. Θα είναι εκεί από νωρίς ο Νίκος Μοσχοβίτης. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Λοιπόν, αυτά. Μαζί μας ήταν σήμερα. Το Ρίζι Καζίνο, ξαναλέω, κλείστε εγκαίρως για να μην βρεθείτε εξ απροόπτου τη θέση σας στο θέατρο Βεργίνα, απολαύσετε την κυρία επιθεώρηση. Ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνου, όπως και τηλεφωνικά στο 217-23456 και 7. Η στοίχημα ήταν μαζί μας. Ακούσατε και τις δικές μου προβλέψεις και του Σταύρου. Αγάπη, δεν ξέρω αν θες να συνεισφέρεις. Εγώ είπα VAR. Η αγάπη είπε VAR, αλλά δεν πληρώνει πολύ το VAR. 1,45 και τα 2. Ναι, 1,45 και 1,45. Αναφέρεται σε άλλη κατηγορία παιχτών η αγάπη, στους πακετάδες. Να βάλει όλες 1000 ευρώ, ρε παιδί, να πάρει 1300. Ωραία. Δεν ασχολείται με ψηλαδούρες η αγάπη. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, και δεν υπάρχει μόνο το Champions League, υπάρχει και άλλη. Υπάρχει όλη η Basket League σήμερα. Ναι. Υπάρχει NBA. Έχει βόλεϊ, έχει hardball, έχει τένις σε καθημερινή βάση. Εκατοντάδες επιλογές, εύκολη πρόσβαση, γρήγορα και με ασφάλεια στις καλύτερες αποδόσεις από κινητό, tablet και υπολογιστή. Παίζετε σε στοίχημα και κατεβάστε, ξαναλέω, το σερί. Είναι πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι, δωρεάν. Είτε έχετε κινητό Android, είτε κινητό iOS. Πατάτε στο store σερί application, το κατεβάζετε και με σωστές προβλέψεις διεκδικείτε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα, παρακαλώ. Τώρα, είτε είστε στον Εύωσμο, αλλά και αν δεν είστε, το Bardon Cafe Bar είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε, είτε για τον καφέ σας, είτε για ποτό, είτε για κοκτέιλ τώρα που ανήκει ο καιρός. Μεταλλείο Ταύρου 4 στον Εύωσμο, δίπλα στον πεζόδρομο το Bardon. Η καλύτερη μουσική, πολλά events, Στέργιο, να ξέρεις, τα παρακολουθούμε αυτά και νομίζω μετά το καζίνο και εκεί θα πρέπει λίγο να πάμε. Εκεί βέβαια θα μας πάει ο Σταύρος γιατί δυτικά δεν... Έχω μια εικόνα εγώ. Εγώ όχι, αλλά... Έχω πάει και σε 5-6 μάτια του Αγροτικού Αστέρα την δεκαετία του προηγούμενου, οπότε έχω μια εικόνα. Θα μας βγάλω πιστεύω, αν πάμε. Έχω δει κάποιες φωτογραφίες από τον Μπαρντόν που μου δείξε ο Σταύρος, νομίζω ότι θα ήθελα να πάω, οπότε θα είναι μία από τις επιλογές μας αυτές. Ανεβασμένη ρυθμή και διασκέδαση όλη την ημέρα. Και Naxos, τα κάτι τα παπούτσια. Ο Στέργιος ξέρει πολύ καλά. Μην βλέπεις τις διαφημίσεις. Αυτή η διαφήμιση, παιδιά, με τα εσόρουχα βγαίνει ό,τι και να ανοίξουμε. Δηλαδή, μπράβο στους προηγούμενους, στους βραδινούς, δεν ξέρω. Έχουν δουλέψει πολύ, μάλλον. Δεν. Fashion room. Εντάξει, τέλος πάντων. Naxos, Στέργιο. Τα καλύτερα παπούτσια, οι καλύτερες επιλογές. Ανδρική συλλογή, γυναικεία, παιδική. Αξεσουάρ, τα πάντα. Τσάντες. Και στο κατάστημα το νέο στην Τσιμισκή με Αριστοτέλους και πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos. Και στα 10 περίπου μαγαζιά store που έχει η NAC σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Και στο Λιθέος Βενιζέλος και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μπαίνετε με την ησυχία σας και κάνετε τις επιλογές σας. Κάντε μια βόλτα και στα μαγαζιά, αλλά κάντε και μια βόλτα και στα store. Έχει προσφορές μέχρι και 70%, οπότε μπορείτε να πάρετε και 3 ζευγάρια παπούτσια ουσιαστικά στην τιμή του ενός. Λοιπόν, και επειδή η ώρα είναι η ώρα φαγητού, κλασικά. Αν είστε στο κέντρο Αγγελάκη 10 θα πάτε στο Θεϊκόν, είτε να φάτε μέσα στο χώρο που έχουν φτιάξει τα παιδιά, φανταστικός, μοντέρνος και ιδιαίτερα ευχάριστος, είτε στα τραπεζάκια που είναι επί της Αγγελάκη, στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου, ή αν είστε στο σπίτι 2-3-10-2-21-3-21, το Θεϊκόν σας εξυπηρετεί από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα,
είτε μένετε ανατολικά έως και την Τούμπα, είτε δυτικά έως το σταθμό του ΟΣΕ, είτε φυσικά σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, το Θεϊκόν θα έρθει στην πόρτα σας, θα σας φέρει αυτά που παραγγείλατε με ταχύτητα, σε πολύ μεγάλες ποσότητες, πρώτης ποιότητας υλικά, με κάθε μαλαματίνα και άλλη μία δώρο, δωρεάν όλες οι αληθές σας σάντουιτς και το μεγάλο ατού του Θεϊκόν, διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι, με μόλις 2,5 ευρώ. Θεϊκόν Πιστοπολίων, Αγγελάκη 10 ή 2310-221-321. Αυτά από εμάς. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Μένετε στο Λίμπερο 107.4. Δίνουμε τη σκυτάλη στο Analyst Editor by Repress. Νομίζω θα έχουν αρκετά να πούν και από τα χθεσινά μάτσα, αλλά θα αναφερθούν και στα σημερινά ο Αντώνης Τσακαλέας, ο Τάσος Ζέρβας, ο Ρίος Παναγιωτίδης και όλα τα παιδιά του Repress. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.